Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου παιδιά. Έχουμε το Δημήτρη ξανά μαζί μας. Ναι, ναι, εννοείται. Ο οποίος μας παρακαλούσε τρεις εβδομάδες νομίζω να έρθει στην εκπομπή. Γονατιστός, έτσι. Τηλέφωνα 2 η ώρα το πρωί, κλάματα, παιδιά σου παρακαλώ, πάμε μια μικρή κουβέντα. Λοιπόν, θέλω να σχολιάσουμε καταρχάς την μπλούζα. Αν θεωρούμε ότι ο κώδικας είναι σωστός, τι code styling έχει. Η αλήθεια είναι ότι έχει typos η μπλούζα. Έχει όντως. Ναι. Δεν το έγραψα εγώ πάντως, να το κάνω disclaimer. Όχι, εντάξει. Εγώ φοβάμαι ότι θα κάνει μια τέρμονη λούπα αυτό. Βασικά η μεταβλητή Instacart δεν ανατίθεται κάπου. Οπότε... Ναι, σωστά, σωστά. Α, όχι, το break δεν κάνει. Ναι, απλά άμα το try again, θεωρητικά παίρνει μια συνάντηση που ξαναπηγαίνει εδώ. Σωστά, σωστά. Το φοβάμαι αυτό. Το try again είναι από πίσω. η δήλωση. Α, και, ναι. Και εγώ δεν ήξερα αυτό το code styling, εγώ ξέρω μόνο ότι είναι του kernel, όπου οι αγγείλες είναι από κάτω. Και PHP. Εγώ θα μόνο την περιέργεια τα χρώματα που, από που τα πήραμε. Okay. Εσένα ποια είναι η θέση για τις αγγείλες από κάτω. Σ' αρέσουν ή τις όχι, πάνω. Εδώ. Εκεί, ναι. Δεν μ' αρέσει. Αγγείλη αριστερή ρόγα είναι... λίγο πιο έξω. Ωραία. Λοιπόν, αφού τρολάραμε τον Δημήτρη με την μπλούζα του. Λοιπόν, Δημήτρη, έχουμε να τα πούμε 2 χρόνια. Περίπου. Εδώ. Νομίζω ναι. Από πρώτη σεζόν. 2 χρόνια, ναι. Πρώτη σεζόν. 4ο-5ο επεισόδιο ήταν. Κάνε έτσι το χέρι σου. Από εκεί θα βγει το βίντεο το παλιό του Δημήτρη που είχαμε κάνει. Ωραία. Νομίζω πρέπει να το κόψετε και να είναι ο μισός από το παλιό βίντεο. Δεν ήταν το βίντεο που είχε χαλάσει μέσα κάπου εκείνο. Ναι, ρε, ήταν αυτό που είχε λέει. Γιατί μου λες αυτή την πλάκα, λέω. Μην το ξέρεις ότι μου είχε συμβεί τόσες φορές. Έχει συμβεί και σε άλλα επεισόδια, by the way, αρκετές φορές. Α, όντως. Ναι, και νόμιζα ότι τρόλαρες γι' αυτό και ξέρεις. Εγώ τα ακούω. Δεν βλέπω το βίντεο εγώ τις περισσότερες φορές. Οπότε δεν ξέρω ακόμα. Καλή δικαιολογία. Για καλά δεν βλέπω ποτέ μικρή κουβέντα, αλλά. Ναι, για δικαιολογία τα ακούω. Δεν το ξέρω αυτό. Καλό. Λοιπόν. Δημήτρη, βασικά για να το πιάσουμε εκεί πέρα, θε να μα πει που είσαι σήμερα, τι κάνει. Είμαι στο Instacart, CTO. Αυτά είναι. Έχω ξεκινήσει περίπου κανένα μήνα. Όπως λέει και ένας φίλος, στη CTO. Στη CTO. Ναι, είναι ένα θέμα με τους τίτλους στην Ελλάδα, μου φαίνεται αυτό, αλλά εντάξει. Για πες. Είμαι ένα μήνα στο... με τα παιδιά συνεργαζόμουν περισσότερο καιρό, αλλά officially έκανα join αρχές Μαρτίου. Σούπερ. Είμαι πολύ excited γενικά. Τέλεια. Είναι πολύ διαφορετικό το αντικείμενο από αυτό που έχω κάνει μέχρι τώρα. Mm. Τεχνικά, μπιζνεσικά και τα δύο. Μπιζνεσικά, γιατί νομίζω οι επιλογές που κάνω από κάποια χρόνια δουλειάς και μετά είναι πιο πολύ στο business. Κοιτάω το business και το software που μπορώ να αναπτύξω. Δεν κοιτάω τόσο πολύ τις τεχνολογίες ή άλλα τέτοια πράγματα. Ποια διαφορά θέλεις να κάνω μπιζνεσικά σχέση με τα προηγούμενα για σένα? Κοίταξε, η ομιλία που ήμουν πριν ήταν B2B κατά βάση. Mm-hmm. Ξεκάθαρα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Το Instacart είναι B2C, ως επί το πλήσον. Δηλαδή έχουμε website, ναι, όπου κάποιος μπαίνει, μπορεί να διαλέξει το αυτοκίνητό του και να κλείσει το leasing του μέσα από... Και για ένα CTO τι σημαίνει αυτό? Η διαφορά B2B και B2C? Θα σου πω, δεν ξέρω. Η άλλη μου εμπειρία που ήταν από το Scrooge, αλλά στο Scrooge δεν είχα πολύ visibility στο κομμάτι του business. Ήμουν και πολύ στο κομμάτι του mobile τότε. Επίσης, λέω και τελευταία και σταματάω γιατί το έχω πάρει μονότυπο ότι το Scrooge δεν είναι και ακριβώς B2C. Γιατί ναι, μένα απευθύνεται σε πολλούς καταναλωτές, αλλά αυτός που πληρώνει είναι το business. Σωστά. Καλά, το Scrooge και όλα αυτά. B2B2C. Έτσι λέγεται αυτό. Νομίζω ναι. Οκ, δεν το ήξερα. Ναι, εντάξει, αν του ρωτούσε, νομίζω το λέγανε B2C πάντω σκέφτη. Και το προϊόν μου στο Scrooge το φτιάχνουν όμως για τον τελικό καταναλωτή. Ανεξάρτητα αν αυτό παρέχει αξία σωστά, σε κάποιο business. Η διαφορά είναι ότι το Scrooge όντως ήταν σαν μεσάζοντας, ας πούμε. Δηλαδή δίνει ένα visibility στα καταστήματα, δεν πουλούσε κατευθείαν το καλάθι. Το Instacart, όπως και το eFood, όπως και άλλες αντίστοιχες πλατφόρμες, πουλάνε κατευθείαν. Εδώ έρχεται λοιπόν η πρώτη απλή ερώτηση. Τι τεχνολογία μπορεί να χρειάζεται μια εταιρεία που νοικιάζει απλά αυτοκίνητα? Ξέρεις, το πάω το γιώνω για να, ναι, σωστό, να το πιάσω στην αρχή. Κοίταξε, με τον Αντώνη που το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, τον Αντώνη τον Σαμοθράκη που είναι ένας από τους founders, θεωρεί τον εαυτό του και την εταιρεία τη θεωρεί τεχνολογική εταιρεία. Δηλαδή θέλει να χτίσει τεχνολογία, θεωρεί ότι το συγκεκριμένο κλάδος έχει μείνει πίσω τεχνολογικά. Okay. Πρακτικά, ας πούμε, θέλουμε να βγάλουμε ένα mobile application στο οποίο θα μπορείς να κάνεις οτιδήποτε σχετίζεται με το όχημά σου. Δηλαδή θες να κλείσεις ένα ραντεβού για service, θα μπορείς να το κάνεις μέσα από αυτή τη mobile εφαρμογή. Αυτό δεν υπήρχε, ή τουλάχιστον όπως το ξέρω κι εγώ,
Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά και θέλουμε να το φέρουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Θα σου πω, εγώ μετά από 6 μήνες περίπου leasing, τώρα βγάλαμε online πλατφόρμα για να παίρνουμε τιμολόγια. Αλλιώς μου τα στέλνανε κάθε μήνα, ας πούμε. Ναι, ναι, αυτό δηλαδή ο Αντώνης έχει. Ναι. Έχουμε συζητήσει, ας πούμε, για IoT. Να βάλουμε IoT πάνω στα οχήματα για να μπορείς να βλέπεις τα χιλιόμετρα, να μπορείς να έχεις ένα τηλέμετρη, ας πούμε, στα οχήματα για να ξέρεις τι γίνεται. Okay. Οπότε ο στόχος είναι να επενδύσουμε και σε αυτό. Δηλαδή και στο κομμάτι του αυτοκινήτου και στο κομμάτι των υπηρεσιών γύρω από το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή. Το οποίο είναι το exciting part, δηλαδή είναι marketplace, εμείς το λέμε marketplace για τα αυτοκίνητα. Okay. Αν θέλετε. Μια μικρή παρένθεση για το IoT, το έχω σκεφτεί και εγώ. Γιατί τώρα περιμένω να έρθει η μηχανή μου. Αυτό θα μπορούσε να είναι επεισόδιο που έχει γίνει οποιαδήποτε στιγμή τα τελευταία 2 χρόνια, ξέρω εγώ. Αυτό έχει γίνει, ναι. Λοιπόν, τώρα είναι που έρχεται και για ένα διάστημα, επειδή δεν την βρήκα Ελλάδα και πρέπει να τη φέρω από Γερμανία, θα πρέπει για ένα διάστημα να είναι ασφαλισμένη στη Γερμανία η μηχανή. Και δεν ξέρω, για κάποιο λόγο δεν προβλέπεται κλοπή, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Ότι είμαι στη φάση που το ψάχνω. Οπότε σκεφτόμουν να τη κοτσάρω κάπου ένα AirTag. Σωστό. Να κρύψω. Ναι. Μέχρι. Αν και δεν ξέρω, μπορεί να αρχίσει να χτυπάει ότι. Δεν ξέρω. Είναι δικιά σου. Φαντάζεσαι. Όχι. Έχει ακούσει αυτά που κάνω με τα AirTags. Έχω διαβάσει πολλά, παιδιά, και έχω ανησυχήσει γενικά. Δηλαδή, ειδικά στην Αμερική, που οι Αμερικάνοι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι με αυτό το πράγμα, από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Κάνουν stalking αυτοκίνητα, γυναίκες, δηλαδή είναι super weird όλη αυτή η φάση. Και απορώ πως δεν είχαν ακουστεί πριν, γιατί το AirTag δεν ήταν τα πρώτα. Είναι ίσως πιο ευρέως διαδεδομένα, γιατί το δύσκολο με όλα αυτά τα AirTags τι κάνουν, απλά συνδέονται με οποιοδήποτε iPhone πρέσποντα και τα iPhone στέλνουν ένα στίγμα ανώνυμο, χωρίς να ξέρουν ποιανού είναι το AirTag, στέλνουν ένα ID κάτω και γίνεται. Και κλείνουμε την παρένθεση. Να μπορούμε να τις μαλακίες, δεν σίγουρα να μπορούμε μια μαλακία. Εγώ νιώθω άσχημα, ναι, για πες. Λοιπόν, χαζεύω που είχε στο YouTube που έχει ένα TikTok clone, ρε παιδί μου. Που το λέει stories, δεν θυμάμαι. Ναι, κατάλαβα. Όχι τα shorts, αυτά που τα κάνεις. Α, shorts, μπράβο, τα shorts. Και έβλεπα έναν τύπο ο οποίος είχε πάει και είχε στείλει ένα γράμμα με ένα AirTag στον Elon Musk και σε κάποιους άλλους και βλέπει πού είναι κάθε στιγμή, που θα πάει και τέτοια. Σοβαρά. Ναι, και κάνουν κάτι τέτοια περίεργα. Γενικά είναι λίγο. Εγώ με αυτοκίνητα, πέρα από τις κοπέλες που διάβαζε επεισόδια που βάζουν στα αυτοκίνητα. Ακριβώς και παρακολουθούν κοπέλες, το οποίο είναι super creepy. Εγώ για αυτοκίνητα είχα σοκαριστεί, γιατί τι σκεφτήκανε. Πάνε, βάζουν τα AirTags, βλέπουν ένα αυτοκίνητο στον δρόμο. Πάνε, το κοτσάρουν ένα AirTag και το παρακολουθούν για να δει πού θα πάει, πού είναι το σπίτι, ας πούμε, του αυτού που το έχει. Είναι super creepy, έτσι. Ξέρεις τι το σκέφτηκα εγώ αυτό. Συναντάω. Λοιπόν, είμαι μια μέρα στο Μπελόκηπους, σε Starbucks. Και σταματά να με χαιρετήσει ένα παιδί το οποίο λέει: Α, λέει, έχω δει μικρή κουβέντα, ξέρω εγώ. Και εκείνη τη στιγμή εγώ δεν έκανα κάτι, οπότε καθόμαστε και τα λέμε. Ναι. Και ξεχνάει τα ακουστικά του. Okay. Οπότε παίρνω εγώ, ήταν AirPods. Παίρνω τα AirPods. Και τέλος πάντων του στέλνω ένα μήνυμα, γιατί είχαμε ανταλλάξει στοιχεία, ότι ξέρεις τι, έχω τα ακουστικά σου. Και κάποια στιγμή βλέπω, μου εμφανίζει εμένα το κινητό υπολογιστή σε ένα μήνυμα και λέει ότι ξέρεις τι, έχεις κάποια AirPods, τα οποία δεν είναι μαζί σου, ξέρω εγώ, και έχουν ενεργοποιημένο το Find My. Οπότε εγώ τι σκεφτόμουν, λέω. Okay, λέω το παλικάρι, τα ξέχασα, ξέρω εγώ. Αν κάποιος είχε ρίξει τζάντα μου κάτι μέσα. Ήξερε, μου είπα μάξι μου, το σπίτι μου, που είναι όλα. Μπορεί να σε παραπείρει, να θέλει να μάθει. Άμα έχεις πολύ καιρό μαζί σου, πολλή ώρα και αλλάζεις μέρη, νομίζω και έχεις AirTag ή κάτι τέτοιο που δεν είναι δικό σου. Ας είναι μια μέρα. Στην αρχή όταν τα βγάλανε δεν έκαναν τέτοια. Δεν είχε τώρα το έχουν βάλει. Τώρα τελευταία που το έχουν βάλει. Πάρη μπορεί να ήθελα να σε παρακολουθήσει και τα άφησε επίτηδες στα μυστικά. Στόκι. Εντάξει. Εντάξει, αυτά μπορεί να κάνει και reset εύκολα. Οπότε είναι κρίμα να αφήσει τέτοιο. Εντάξει, θα πει κάτι άλλο, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, για να τρολάρω τον Μπάρη κλείνοντα και να μα θέσω για μία ακόμα φορά ενώπιον των αποφάσεών μας. Ναι. Όταν έρθει η μηχανή σου πάρει, έχουμε και παράλληλη σειρά που θα κάνουμε τον Δημήτρη. Ναι. Και το αφήνουμε εδώ. Το αφήνουμε εδώ. Έτσι. Τιζεράκι. Τιζεράκι. Ναι, ισχύει. Είμαστε υπεύθυνοι μόλις έρθει αυτό να το κάνουμε. Καταρχάς, όταν έρθει η μηχανή σου, επειδή το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές, θα κάνουμε ένα μεγάλο πάρτι. Εννοείται. Θα πρέπει να την βάλει στη μέση, οι σπαμπάνιες και τέτοια. Γιατί ο Νίκος με τους καφέδες κάτω είπε να τη βάλουν μέσα στην καφετέρια, να την μοστράρει. Ναι. Εννοείται, ναι, και θα γίνει χαμός.
Cool. Είχαμε μείνει στο Instagram και το κατά πόσο είναι μια εταιρεία αυτοκινήτων, είναι μια εταιρεία τεχνολογία. Συζητούσαμε γύρω από εκεί. Ναι. Και έλεγε για το IoT και όλα τα πράγματα. Σωστά, σωστά. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιες ιδέες αυτή τη στιγμή στην εταιρεία, τις οποίες έχουμε συζητήσει και θα τις προχωρήσουμε. Απλά στην παρούσα φάση, επειδή είναι μικρό το τεχνολογικό κομμάτι, είμαι σε φάση που προσλαμβάνουμε κόσμο, προσπαθούμε να το στήσουμε, να σηκώσουμε το πρώτο marketplace πέρα από το κομμάτι του leasing. Okay. Οπότε έχει λίγο δρόμο αυτό. Οπότε το ένα ήταν το IoT που είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή. Είχαμε συζητήσει για blockchain, να μπορούμε να βλέπεις το ιστορικό του αυτοκινήτου σου να είναι σε ένα blockchain και να μπορείς να το βλέπει κάποιος. Α, για ένα διάβλητο το τι έχει. Ακριβώς αυτό. Το έχουμε συζητήσει. Τώρα αυτά είναι ιδέες περισσότερο. Αλλά δίνει λίγο το essence της εταιρείας ότι θέλει να το πάει πολύ προς αυτό το πράγμα. Αυτό γενικά, σε γενικές γραμμές. Νομίζω πάντως ότι ειδικά όταν το αμάξι είναι ένα utility για σένα, το όχημα βασικά. Γενικά δεν είναι κάτι που το έχεις πάρει συλλεκτικά και θέλεις να το δώσεις δικό σου, σωστά, να το κρατήσεις. Είναι κάτι που πιθανόν θα το αλλάζεις για να είσαι πάντα, ρε παιδί μου. Είναι αρκετά σημαντικό να το βλέπεις κάτι που είναι as a service, γιατί εγώ στην ουσία δεν θέλω να μπλέξω. Σωστά. Με το ποιο συνεργείο θα βρω, κάθε πότε θα πηγαίνω να παίρνω τηλέφωνο. Θέλω αυτό το πράγμα να ρολάρει. Το έχω εκεί για να διευκολύνει τη ζωή μου. Νομίζω ότι και προς τα εκεί θα πάει και η αγορά, σε αυτό που περιγράφεις. Δηλαδή εκεί έχει ποντάρει και το Instagram από την αλήθεια σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πέρα από τις υπόλοιπες υπηρεσίες, έχει ποντάρει ότι θα πάει το όχημα. As a service, πρακτικά. Το έχει πει και ο Elon Musk αυτό πάντως. Ότι αυτοοδηγούμενα τα οποία ξέρεις, θα λες, θέλω αμάξι, πάπα έρχεται, μπαίνει μετά, φεύγει, πάει αλλού και υπάρχει μεγαλύτερο γυμναστήριο. Νομίζω ότι λύνει και πολλά άλλα προβλήματα της θέσης της λογικής του πάρκινγκ. Δηλαδή, αν έχεις ένα αυτοκίνητο το οποίο εξυπηρετεί όλη την ώρα, αυτή τη στιγμή, δεν χρειάζεται να το παρκάρεις πουθενά. Δηλαδή, λύνει λιγότερη κίνηση. Ακριβώς, λύνει και άλλα παράπλευρα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Μειώνεται στις συγκοινωνίες δεν έχουν τόσο πολλά άτομα που είναι στιβαγμένα σε ένα. Εντάξει, γενικά το θέμα της μετακίνησης, βέβαια, δυστυχώς για να έχει εφαρμογή πρέπει να έχει πάρα πολύ μεγάλη κλίμακα. Είναι δύσκολο να το ξεκινήσεις. Στην αρχή είναι πάντα πολύ πιο δύσκολο. Εντάξει, τα πρώτα βήματα νομίζω γίνονται τώρα. Ήδη έχει μπει η λογική του as a service, δηλαδή να νοικιάζει ένα αυτοκίνητο για όσο χρονικό διάστημα. Νομίζω στην Αμερική, αν δεν κάνω λάθος από φίλους, από τον Κώστα το κοινό μας γνωστό τέλος πάντων. Γεια σου Κώστα. Στο San Francisco, ας πούμε, δεν έχουν αυτοκίνητο. Όταν θέλουν, πάνε και το νοικιάζουν ακριβώς για το χρόνο, για τις ημέρες που θέλουν και μετά το επιστρέφουν. Οπότε... Όπου είχε σκάσει τέτοια υπηρεσία στην Ελλάδα, αλλά είχαν θέμα με την ασφάλεια και μάλλον ψιλοφαλήρισε και την κάνανε. Ναι, όντω. Γιατί... Δεν το ξέρω. Με το Instagram μπορεί να το κάνει αυτό. Card Go λεγόταν αυτό. Ήταν, ξέρω εγώ, μια ώρα, δύο ώρες. Α, ήταν έτσι. Δηλαδή, έβλεπα εγώ πώς ήταν τα πατίνια. Τα οποία τα παίρνουν και τα πετούσαν μέσα στη θάλασσα. Ναι, νομίζω υπήρχε και στο εξωτερικό κάτι αντίστοιχο που πήγαινε σκάναρες με το κινητό σου άνοιγε την πόρτα, έπαιρνε το κλειδί και έφευγες. Okay, ναι, η Ελλάδα δεν ήξερα, δεν το είχα. Υπήρχε κάτι τέτοιο και στο Βέλγιο, αλλά είχε πολύ μεγάλη διαδικασία πλάκα-πλάκα γιατί έπρεπε να κάνεις στην αρχή πάρα πολλά χαρτιά για να. Ναι, πιθανά. Εντάξει, αλλά αυτά αλλάζουν. Δηλαδή τα γραφειοκρατικά νομίζω, οι νομοθεσίες δηλαδή κάνουν pick-up όσο προεξελίσσονται τα πράγματα. Θα αλλάξει και η νομοθεσία eventually και στην Ελλάδα και στην Ελλάδα. Ναι, μωρέ, εννοείται. Καλά, είναι και αυτά μια. Όπως έκτη ανάγκη, ας πούμε. Έχεις δει δεδομένη τώρα, μια λέγαμε. Κάτι θέλεις να πεις και στη διάρκεια. Όχι, τίποτα. Μιας και είναι B2C, έχεις δει κάποια. Έχει αυτό αντίκτυπο στο scale της εφαρμογής. Δηλαδή, όταν κάνεις κάτι B2B, φαντάζομαι αναγκαστικά το χρησιμοποιούν λιγότεροι. By design. Σωστά. Αυτή τη. Πρόσεξε στη. Με την ομιλία δεν ήταν απαραίτητο. Στην ομιλία δεν ήταν ακριβώς το ίδιο, γιατί η ομιλία ναι, μεν πουλούσαμε B2B, αλλά το ίδιο το software εξυπηρετούσε customers. Οπότε μπορεί να ήταν 1 εκατομμύριο κλήσεις την ημέρα, 2 εκατομμύρια κλήσεις την ημέρα. Οπότε εκεί είχε το scalability. Στο Instagram αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ότι έχω δει κάτι αντίστοιχο, γιατί είναι πολύ νωρίς, αν θέλεις. Okay. Μου φαίνεται, η αίσθησή μου είναι ότι. Θα έχει scalability προβλήματα, αλλά όχι τα αντίστοιχα τη τηλεφωνία που είχαμε στην ομιλία. Ήταν πιο real time το άλλο, ενώ αυτό μπορεί να έχει λίγο και δεδομένα. Ναι. Το θέμα είναι ότι ακριβώς εκεί πρέπει, είναι πιο πολύ management των οχημάτων. Δηλαδή, αν βάλει δεδομένα από τα οχήματα, προφανώς θα είναι πολύ περισσότερα δεδομένα και εκεί πρέπει να κάνει καλό scalability. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μου φαίνεται λίγο πιο συμβατικό αυτό το πράγμα. Okay. Πιο πολύ στο κομμάτι του reliability, δηλαδή να είναι always on η υπηρεσία και να μην έχει προβλήματα, παρά στο scalability αυτή τη στιγμή. Καλά, έχει σημασία μεγάλο αυτό, γιατί μετά είσαι στο. Ξέρεις, είναι κάτι το οποίο είναι η καθημερινότητά σου. Ναι, μα το δύσκολο για μένα, πάρτι, είναι ότι άπαξ και πέσει η υπηρεσία, χάνει η εταιρεία λεφτά. Δηλαδή αυτό είναι το.
Δεν είναι, είναι δεμένο το αν δουλεύουν οι υπηρεσίες με το αν θα βγάλεις λεφτά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν σκεφτείτε το e-food, ας πούμε, αν πέσει το e-food, δεν παίρνετε καμία παραγγελία. Τέλος. Ναι, ναι. Δηλαδή, τελείωσε το revenue stream για όση ώρα είναι κάτω. Έβλεπα, ήταν ένα πολύ ωραίο άρθρο το οποίο έλεγε πως η Amazon ασχολείται με το first content full paint ή first time to interactive τόσο πολύ που έλεγε ότι ένα δευτερόλεπτο διαφορά τι σημαίνει για τζίρο. Το οποίο ήταν τρομακτικό, δηλαδή βλέπεις ότι η σελίδα φορτώνει ένα δευτερόλεπτο πιο αργά και χάνουν εκατομμύρια. Ναι, ρε, ναι, ναι. Είναι τεράστιο. Το Σκούζι το έχει κάνει καλά, ας πούμε, αυτό. Γιατί όταν ήμουν εκεί και το συζητάγαμε με τα παιδιά, γιατί δεν πήγα τα Amazon, ας πούμε, γιατί το Σκούζι είχε δικό του data center. Έλεγε ένα, άμα που πει σύνδεση για κάποιο λόγο με την Amazon, γιατί δεν είχαμε data center στην Ελλάδα τότε, έχει πέσει το Σκούζι τέλος. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αυτή τη στιγμή. Okay. Αυτό ήταν ένας από τους λόγους. Ο δεύτερος είναι ότι επειδή είσαι πιο κοντά στο market, έχεις πιο κοντά το first. Είχα δει όταν επί Sourcler, κάνουμε κάποιες δοκιμές. Εμείς έχουμε τους servers του Sourcler, είναι στο Oregon, νομίζω. US West 2. Αντίστοιχα, είναι Digital Ocean, ένα lineway. Είναι τέλος πάντων δυτική ακτή. Και κάναμε κάποιες δοκιμές να δούμε το latency σε σχέση με διαφορετικά σημεία. Στο WebSocket, το οποίο τι σημαίνει, ότι έχει ανοίξει η σύνδεση. Έχει ανοίξει το connection, ναι. Και μιλάμε τώρα για ξεκάθαρο payload στο terminal να πατήσει ένα χαρακτήρα. Είχε 100 μιλισεκόντ διαφορά. Βάλτε αυτό τώρα στη σελίδα, τα SSL matches. Ναι, πιο πολύπλοκα πράγματα. Ναι, εννοείται. Ναι. Μα και το Netflix, νομίζω, το οποίο όντως έχει σοβαρό traffic, έχει distribution. Δηλαδή, σου φέρνει το content πιο κοντά για να μπορείς να έχεις το streaming πιο normal. Δεν το αφήνει δηλαδή Αμερική ή κάπου σε κάποιο data center και σου λέει τράβο από εκεί. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχω άρθρο να το στηρίξω αυτό, αλλά σε μια παρόμοια συζήτηση είχα ακούσει ότι το Netflix στην αρχή ειδικά έβαζε πάνω στο καφάο. Ναι, και όταν ώστε να είναι. Δηλαδή εσύ τράβαγε ιδανικά από το τετράγωνό σου. Okay. Τα data. Ναι, το είχα διαβάσει και εγώ και εγώ δεν ξέρω αν ήταν όντως ισχύει ή ήταν απλά. Ναι. Οπότε θα πω και εγώ τη μαλακία μου τώρα. Έτσι. Έχω inside πληροφορία ότι στις αρχές του ειδικά το Pornhub είχε φορτωμένα όλα τα βίντεο in memory σε Redis. Γιατί έπρεπε. Αυτό βέβαια μιλάμε για άλλο. Τέλος πάντων, είμαι σίγουρος ότι είναι Redis, αλλά έστω ότι είναι memcast, δεν έχει σημασία. Ήταν όλο in memory. Ναι. Γιατί άλλο use latency, αλλά έπρεπε να είναι όλο διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή. Volatile. Αλλά έπρεπε να είναι διαθέσιμο. Φαντάζομαι και το YouTube κάτι αντίστοιχο θα είναι. Σωστά. Και κάπου είχα ακούσει ότι πριν ξεκινήσει το Cosmote TV ή κάποια από όλα αυτά, ότι όλα αυτά ήταν σε στοιχείες RAM εν τέλει. Γιατί είναι το δίκτυο, είναι πολλά ρε παιδί μου και πρέπει να μπορείς να εξυπηρετείς γρήγορα. Και όταν είσαι B2C, αυτό είναι χρήματα. Είναι ξεκάθαρα χρήματα. Τρελό, δεν ξέρω. Και σκέψω ότι και εγώ πιστεύω ότι η τεχνολογία porn, το Pornhub ή οτιδήποτε έχουν απίστευτη τεχνολογία από πίσω σε πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή, από marketing μέχρι... Ήταν ένας γνωστός τηλεκτρονικός προγραμματιστής με τον οποίο ήμασταν σε ένα DockerCon και δούλευε κάποτε σε ένα porn site και θυμάμαι ότι έλεγε ότι οι προγραμματιστές εκεί είναι πραγματικά εξαιρετικοί. Ναι, μα δεν... Η αλήθεια είναι, άμα σκεφτείς ρε παιδί μου και το ότι εγώ όταν μπαίνω σε αυτό θέλεις... Θέλεις αυτό το πράγμα να λειτουργήσει, να ρολάρει δηλαδή. Ξέρω. Άσε που ήταν και κάτι, μπορεί να ήταν και καταναλωτές οι άνθρωποι. Ναι, ξέρω. Είναι το ρούτινγκ, ρε παιδί μου. Γιατί κολλάει, πρέπει να το βελτιώσω. Είναι φάση και αυτό. Έχω ακούσει όντως πάντως και από άλλον ένα γνωστό ότι τα άτομα τα οποία πηγαίνουν στα porn sites είναι γενικά πολύ καλή τεχνολογία. Ναι, έχει πολύ καλή τεχνολογία πιστεύω. Απλά είναι επειδή είναι. Αντάλτον, είναι ακριβώς περίεργο το domain. Ναι. Δεν μιλάνε πολύ ο κόσμος που ασχολείται με αυτά. Ναι. Αυτό ισχύει. Πιστεύω. Αλλά εδώ στη μικρή κουβέντα. Μιλάμε, είναι λέει. Πάμε τα ταμπού. Εγώ δεν τα βλέπω αυτά. Να το κάνω disclaimer. Δεν έχω ανοίξει ποτέ. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Είναι σαν κάποιοι οι οποίοι σου περιγράφουν πως είναι τα μαστουρώνεις, ρε παιδί μου. Και λένε, εγώ δεν έχω κάνει χόρτο. Έχω ακούσει. Αλλά. Ένας φίλος, εγώ δεν. Ένας φίλος. Κοίτα, ήμασταν ένα πριν το Joe Rogan podcast με Major Mask. Το είδατε. Πήρε το 9% του Twitter. Το διάβασα, δεν κατάλαβα γιατί. Δεν έχω διαβάσει όλο το story. Θεωρώ ότι μετά από ένα σημείο δεν έχεις πάντα 100% λογική στο τι κάνεις και που χαλάς. Μα δεν έχει νόημα. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος, όποια project έχει ασχοληθεί, δεν είχαν να κάνουν πιο συμβατικά, αν θέλεις. Φίλε, απλά τη βαράει.
Κάποιος το λέει το Elon Musk. Τι είπε, ξύπνησε με ένα πρωί και λέει θα πάρω Twitter. Τώρα προφανώς κανείς δεν ξέρει, αλλά επειδή διάβαζα κάτι threads που λέγανε ο καθένας στο μακρύ και το κοντό του γιατί πιστεύει, αυτό που συγκλίνουν όλοι είναι ότι είχε ασχοληθεί αρκετό καιρό τώρα με το ελεύθερο λόγο και ενδεχομένως ο Twitter θα μπορούσε να είναι ένα μέσο το οποίο σου επιτρέπει να εκφράζεσαι λίγο πιο εύκολα, γιατί είναι λίγο πιο... Όλη αυτή η φάση που δεν έχει αλγορίθμους που σου προτείνει τι να διαβάσεις, αλλά μπορείς να διαβάσεις μια σειρά με κάποιες επιλογές που έχεις κάνει εσύ. Είναι λίγο πιο κοντά στο να μπορείς να παίρνεις την πληροφορία που θέλεις εσύ και όχι αυτή που πιστεύει ο αλγόριθμος θα κάνει την interact περισσότερο. Οπότε... Βέβαια μπορεί να θέλει να είναι και πιο extreme ο Elon Musk, οπότε λέει για να μην με κόψει, είναι καλύτερα να πάρω από σωστό. Είναι, ρε φίλε, συγγνώμη τώρα, θα το βάλουμε το link από κάτω, το πρώτο tweet, από τα πρώτα του tweet. Για το 2022 το έχεις δει? Όχι. Έχει, έχει βάλει μια τίγρη που είναι ξέρω εγώ τα παπάρια της και φαίνονται και έχει ένα χέρι που είναι έτοιμο να κάνει τσακ και λέει 2022 χειράει καμ, ξέρω εγώ. Πλάκα κάνει. Ο τύπος είναι δεν τον νοιάζει τίποτα. Εντάξει, make sense. Εκτός και αν είδε, δεν ξέρω αν είδε, αν business wise, επειδή το Twitter τώρα κάνει κάτι ανοίγματα σε crypto, σε payments και σε τέτοια. Έχει κάνει ωραία φασούλα. Μήπως είδε τίποτα εκεί πέρα από πίσω δηλαδή και το είδε και επενδυτικά. Το μόνο που μπόρεσα να φανταστώ, δεν έχω διαβάσει τίποτα για το συγκεκριμένο, πέρα ότι αγόρασε το. Κοίτα, εγώ βλέπω ωραίες πάντως κινήσεις. Έχει τη φάση με τα communities που είναι για να μιλάς, ας πούμε, ξέρω εγώ πιο εύκολα. Έχει τη φάση μετά με το. Με NFTs, με NFTs δηλαδή νομίζω ότι το profile picture μπορεί να βάλει στο NFT σου. Μπράβο, αυτό το είδα και έλεγα ρε πώς και εγώ, απλά πρέπει να ξοδέψεις νομίζω κάτι, 0.2-0.3 Ethereum, κάτι τέτοιο. Είναι η πρώτη χρήσιμη σε πολλά εισαγωγικά εφαρμογή των NFTs, γιατί πέρα από αυτό είναι μαλακία. Εννοείται ότι είναι χρήσιμο, απλά είναι κάτι... Κάνεις brand κάπου. Είναι usable, είναι κάτι που μπορείς να κάνεις. Αλλά γιατί, δεν το καταλαβαίνω. Ωραία, έχω ερευνήσει. Πρόσεξε, να σου πω κάτι, επειδή έχω ακούσει και διάφορα podcast και από Έλληνες και από στο εξωτερικό. Νομίζω ότι τα NFT είναι λίγο παρεξηγημένα. Από ποια άποψη, προφανώς το hype είναι huge αυτή τη στιγμή. Δεν το συζητάω καν. Ίσως και αδικαιολόγητα. Στο 80% θα είμαι τόσο ευγενικός και θα αφήσω ένα 20% να μην μπω σε αυτήν την κατηγορία. Είναι Ponzi schemes. Πυραμίδες. Πάω και βγάζω μια μαλακία. Μου φαίνεται. Ναι, δεν θα συμφωνήσω. Μου φαίνεται λίγο χάρσα αυτό το πράγμα. Είναι πολύ, πολύ σκληρό να το λες, αλλά εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι τα NFT θα παίξουν μεγάλο ρόλο στο κομμάτι της ιδιοκτησίας, των πνευματικών δικαιωμάτων. Εκεί είναι το παιχνίδι. Δηλαδή υπάρχουν εταιρείες αυτή τη στιγμή, η Orpheum παράδειγμα, όπου σκανάρουν πού χρησιμοποιείται το κομμάτι σου για να βγάλουν να πληρώσεις loyalty γιατί χρησιμοποιείς το μουσικό σου κομμάτι σε κάποιο χι βίντεο αυτή τη στιγμή. Το NFT μάλλον, αυτό έχω καταλάβει ότι το μεγάλο value που βλέπουν όλοι, προφανώς τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει υλοποιηθεί με κάποιο τρόπο, είναι ότι έχεις proof της ιδιοκτησίας. Που σημαίνει αν εσύ χρησιμοποιείς ένα digital art το οποίο το έχω αγοράσει και έχω το δικαίωμα σε αυτό, θα πρέπει να μου πληρώσει loyalty κάποια στιγμή. Αυτό το είδα σε δύο εκδοχές. Η μία ήταν αυτό που το είχαμε πει, που ήταν ένας καλλιτέχνης, ο Mike Shinoda, έβαλε ένα album που ήταν generative art. Οπότε ανάλογα με το ποιος θα έπαιρνε και μια ψηλοδιαφορετική έκδοση. Και αυτό ήταν επιβεβαιωμένο ότι ο Δημήτρης έχει αυτό το version. Σωστά. Του album. Ναι. Και το άλλο που είδα είναι ο Eminem έκανε ένα beat γιατί έχει ξεκινήσει και κάνει παραγωγές τελευταία. Το οποίο το πούλησε σαν NFT, ρε παιδί μου. 100.000 εν τω μεταξύ. Οπότε αυτός ο οποίος το πήρε, το ανήκει, να διαμφισβείτε ότι το ανήκει. Σωστά. Το beat και έκανε ένα κομμάτι και κανένας δεν μπορεί να το πει τίποτα. Πρόσεξε, δεν είναι ότι δεν μπορείς να το χακέψεις ή να το κλέψεις ή οτιδήποτε. Απλά το NFT σου δίνει το digital proof ότι είσαι εσύ ιδιοκτήτης. Δηλαδή ότι μου ανήκει ένα Πικάσο, αυτό ο συγκεκριμένο Πικάσο. Αν θέλει να το χρησιμοποιήσει, θα πρέπει να μου πληρώσει loyalty. Λέω εγώ παράδειγμα τώρα, έτσι. Όχι, είναι απόλυτα σωστό αυτό που λες. Απλά δυστυχώς, 8 στις 10 εφαρμογές που έχω δει εγώ εκεί πέρα έξω, είναι έχω κάνει εγώ 10 μουτζούρες και τις κάνω NFT. Και επειδή όλοι θεωρούν ότι θα γίνουν πλούσιοι από τα NFT, τις αγοράζουν. Ναι, και μετά... ναι, επειδή διάβασα, είχα ένα φίλο από Ελβετία, ο οποίος μου ζήτησε. Είχε ένα γνωστό αυτός τέλος πάντων, ο οποίος ήταν καλλιτέχνης και σκεφτόταν να δημιουργήσει NFT.
Και πήγανε και αυτοί να κάνουν ride αυτό το κομμάτι μου. Οπότε μου μιλήσανε επειδή ήμουν τεξάδι, ας πούμε, με τα Κρήτος τα τελευταία χρόνια, να τους βοηθήσω αυτή τη στιγμή. Είδα ότι δεν είναι τόσο απλό. Είναι ολόκληρο branding. Πρέπει να στήσεις ολόκληρο branding, να στήσεις ένα website, να έχεις κάποιο concept για να πεις ότι θα είσαι successful αυτή τη στιγμή, έστω και λίγο στο να τα πουλήσεις. Τώρα το ότι κάποιοι έχουν βγάλει εκατομμύρια αυτή τη στιγμή πουλώντας φωτογραφίες από μάκης, δεν ξέρω γιατί και πώς. Από τίγρη με τα παπάρια απ' έξω, ξέρω. Δηλαδή. Δεν λέω ότι είναι. Μπορεί να υπάρχει κάποιο νόημα πίσω από αυτό το πράγμα που εγώ δεν το έχω καταλάβει. Αλλά αυτό που έχω καταλάβει είναι αυτό, ότι θα το κάνω, θα το δέσω με το digital ownership τα NFTs. Εγώ εκεί νομίζω. Μπορεί να είναι για σπίτια, μπορεί να είναι για οικόπεδα, μπορεί να είναι για digital art, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Okay. Γιατί αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να κάνω track. Δηλαδή οι εταιρείες, είδε και όρθιοι μου, ας πούμε, ένας καλλιτέχνης δεν μπορεί να κάνει 100% track που χρησιμοποιεί το κομμάτι του παγκόσμια. Πρέπει κάποιος να την έχει φτιάξει όλη την πλατφόρμα την οποία την πληρώνεις για να σου πει, παίρνει ένα ποσοστό από τα κέρδη και εσύ παίρνεις το υπόλοιπο αυτή τη στιγμή. Ναι, βέβαια αυτό θα προϋποθέτει βέβαια για να μπορείς να δεις το που χρησιμοποιείται να είμαστε όλοι πάνω στο blockchain και να μπορώ να το κάνω track. Δηλαδή, θα πρέπει να μπορώ να το κάνω track στο blockchain. Διαφορετικά, άμα πάρω το τελικό artifact που είναι το κομμάτι, πάλι πρέπει να το σκανάρω. Εν τέλει. Ναι, αλλά ούτως ή αλλιώς νομίζω τα περισσότερα NFT είναι βασισμένα είτε στο Ethereum είτε στο. Στο Ethereum. Ναι, αλλά θα πρέπει όλα να είναι και το τελικό. Δηλαδή, αν εγώ κάνω κάτι το οποίο το χρησιμοποιεί κάτι άλλο, που το χρησιμοποιεί κάτι άλλο, θα πρέπει όλα αυτά να είναι καταγεγραμμένα στο blockchain. Πιθανά ναι. Πάντως, εγώ επειδή το έψαξα, ας πούμε, όταν πουλάς ένα NFT, αγοράζω εγώ, είμαι ο πρώτος αγοραστής από τον καλλιτέχνη, αγοράζω ένα NFT. Οποιοδήποτε μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι πίνακας, μπορεί να είναι ένα μουσικό κομμάτι, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Πληρώνω μια αρχική τιμή και έχεις το δικαίωμα, αν εγώ το μεταπουλήσω, να πάρει κάποια δικαιώματα αυτόματα ο αρχικός ιδιοκτήτης. Okay. Μπορεί να το ορίσει από την αρχή τι ποσοστό θέλεις να είναι σε κάθε μεταπόληση. Έχει built-in και ρατιάτικα δηλαδή. Ναι, είναι fee. Ότι δηλαδή αν εγώ το μεταπολίσω και δείτε μία, ένα fee πηγαίνει στον καλλιτέχνη στον αρχικό. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Οπότε σου λέει ότι. Κάντε ό,τι θες, πουλήσέ το, αλλά εγώ θα βγάλω κάποια λεφτά από όσες φορές το πουλήσεις αυτή τη στιγμή σαν loyalties. Σωπα ρε. Και το κάνεις κάθε φορά δηλαδή. Αυτό μεταπολίτε μετά. Ναι. Δεν είμαι expert στα NFTs, μην το δείτε. Είσαι πιο expert από εμάς σίγουρα. Το ψάξα επειδή μου το είπε αυτό και άρχισα να διαβάζω κάποια άρθρα. Δηλαδή, ξεκίνησα από ένα άρθρο του Βλαχογιάννη. Okay. Ο οποίος έλεγε κάποια πράγματα ότι δεν είναι εύκολα κτλ. Και από εκεί άρχισα να ασχολούμαι. Άνοιξα ένα account στο OpenSea, να δω λίγο τι δυνατότητες έχει κτλ. Από εκεί. Δεν είμαι expert. Τελικά δεν βγάλαμε γιατί του λέω πρέπει να στήσετε και ένα branding από πίσω. Δεν γίνεται να έχει. Να σου πω. Γιατί το λένε Web3. Μπορεί να πει κάποιο γιατί το λένε Web3. Εγώ δεν βλέπω τίποτα που να μοιάζει Web3. Γιατί το λέγαμε Web2. Θα σου απαντήσω, απλώς αυτό έχω απαντήσει. Το Web3, αυτό το οποίο έχω καταλάβει, είναι ότι είναι ένας cool όρος, τον οποίο το χρησιμοποιούν οι επενδυταράδες Αμερικής, κάτι Andreessen Horowitz και τέτοιοι. Ναι, έχω μια άποψη, αλλά θα σου αφήσω να μου πεις για το Web3. Ρε παιδί μου, το Web2 τι ήταν και είναι. Είναι ιστοσελίδες οι οποίες έχουν user content, τέρμα. Γράφουμε, comments... Γιατί πριν πώς ήταν. Στατικές. Ένα HTML. Ωραία, άρα νομίζω. Αλλά είναι web. Το web 3 δεν είναι web. Είναι μια άλλη τεχνολογία εντελώς. Το blockchain. Δεν έχει να κάνει με web. Καταρχάς, η άποψή μου δεν την έχω διαβάσει πουθενά, έτσι. Νομίζω το λέμε web 3 γιατί είναι ένα leap μπροστά διαφορετικό από αυτό που έχουμε τώρα. Τις τεχνολογίες που έχουμε τώρα. Okay. Okay. Δεν εξηγώ, θα σου εξηγήσω γιατί είναι web και γιατί δεν είναι 3 of something else. Ναι. Έτσι. Απλά κάθε φορά που κάνουμε ένα jump, λέμε θα το ονομάσουμε, θα το δώσουμε μια καινούργια έκδοση, σαν να ήταν software, ας πούμε. Okay, όταν, ναι. Το ξανασκεφτήκαμε αυτή τη στιγμή και λέμε ότι από το web 1 πήγαμε στο web 2 γιατί έχουμε δυναμικό content. Γιατί οι τεχνολογίες αλλάξανε. Ωραία. Λοιπόν. Γιατί αντί για centralization έχουμε πλέον distributed πληροφορία. Νομίζω ότι το web 3 το είπανε γιατί είναι αυτό το distribution της πληροφορίας. Δηλαδή το web, αν πάρεις από το. Ξαναλέω, δεν είμαι expert, παιδιά. Μην το. Okay. Μπορεί να λέω και χαζομάρες αυτή τη στιγμή, λέω αυτά που έχω καταλάβει. Σου δίνει. Όχι, Δημήτρη, εδώ πέρα λέμε μόνο αλήθειες. το ξεκαθαρίζω ότι δεν είμαι expert, έτσι. Νομίζω στην Ελλάδα υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που είναι πολύ πιο expert από μένα. Okay. Με διαφορά δηλαδή. Το Web3 δίνει τη δυνατότητα του distribution. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή για να φορτώσεις μια σελίδα πρέπει να την κάνεις κάπου host, είτε είναι στην Amazon, είτε στην Google, είτε στο PC σου. Αυτή τη στιγμή είναι κάπου κεντρικά. Okay. Το Web3 με διάφορες τεχνολογίες φέρνει αυτό το distribution. Μπορείς να έχεις το αρχείο να το έχουν όλοι. Ή μια κόπια αυτή του αρχείου.
Χωρίς να ανήκει σε κάποιο κεντρικό σερβερ αυτή τη στιγμή. Όπου εκεί θα μπορούσε να είναι και το IPFS να θεωρείται μέρος του Web3. Όχι. Μπράβο, το IPFS ας πούμε φέρνει αυτή τη δυνατότητα ότι έχει ένα αρχείο το οποίο μπορεί να είναι encrypted αυτή τη στιγμή. Και είναι distributed αυτό. Και είναι distributed, δηλαδή μπορεί να το έχω εγώ στο PC μου και κάποιος να το πάρει από μένα και να μην το πάρει από την Google, από τον κεντρικό σερβερ, γιατί εγώ μπορεί να είμαι πιο κοντά. Παράδειγμα σου λέω. Το node του IPFS που τρέχω εγώ στο σπίτι μου αυτή τη στιγμή έχει ένα κομμάτι του Web. Θα μπορούσαν τα συμβόλαια του Instacart να είναι πάνω στο blockchain. Θα μπορούσε, ναι. Είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει. Υπάρχουν πάντως πλέον και βάσεις που ξεκινάνε και έχουν. Δηλαδή, επειδή πολύ το blockchain σαν τεχνολογία το βλέπουν καθαρά κάτι που να το έχω 10 φορές ή μη φορές όσο είναι το δίκτυο κλπ. Πλέον υπάρχουν και βάσεις και πλέον πρακτικά τον ρόλο του verifier τον έχουν clients. Οπότε μπορεί να τρέξει ένα client που να κουμπώνει πάνω στη βάση. Ναι, νομίζω ότι ναι, γίνεται αυτό. Το έχουν κάνει πολύ. Εγώ είχα σκεφτεί, ας πούμε, νομίζω ότι το έχω πει σαν ιδέα, δεν την έχω ξεκινήσει καθόλου. Να φτιάξει ένα distributed mail server πάνω στο web. Α, ναι, το συζητούσαμε. Γιατί αυτή τη στιγμή τα mail σου γίνονται host από τη Google, από οποιοδήποτε provider. Και στέλνεις ένα email το οποίο θες κάποια στιγμή να το διαγράψεις. Δεν τα έχω σκεφτεί όλες τις λεπτομέρειες, έχεις δίκιο, αλλά. Όχι, επειδή είναι κάτι, ξέρω εγώ, που είναι προσωπικό και το κάνεις κατά λάθος. Ξέρεις, θα μπορούσες να κάνεις αυτή την περίπτωση, να πετάξεις το κλειδί με το οποίο κάνεις decrypt αυτό το email. Ξέρω. Okay. Αν το πετάξεις, δεν μπορεί κανένας να το διαβάσει, ούτε εσύ ούτε κανένας. Είναι. Πάμε να το βάλουμε στην αγγελία, θα δουλέψει σε decrypt τέτοιο. Ναι, νομίζω ότι μου είχες πει για κάποιο project. Ναι, έχουμε βασικά μια ιδέα γύρω από το. Άμα μπορείς δηλαδή, αν εγώ μπορώ να κάνω encrypt το email που σου στέλνω εσένα και το έχω στο IPFS και μόνο εγώ μπορώ να το κάνω decrypt, αν χάσω εγώ τα κλειδιά τελείως. Νομίζω στα κρύπτος, όταν λένε burn crypto, τι κάνουν, στέλνουν κάποια κρύπτος σε ένα address, σε ένα wallet δηλαδή, που δεν έχει κανένα το κλειδί. Οπότε ξαφανίζει, δεν πρόκειται κανένα να το πάρει ποτέ. Να, αλλά πώς ξέρεις ότι κανένα δεν το έχει. Χα! Δεν ξέρω πώς θα πει βάρα. Πώς θα δώσει ένα καμό το. Δεν ξέρω. Έχει το private key. Μπορεί να το έχουν δημιουργήσει με κάποιο τρόπο και να έχουν πετάξει το κλειδί. Δεν ξέρω, δεν έχω κάτσει να ψάξω ακριβώς. Αλλά σου λέω ότι είναι ένα wallet το οποίο δεν έχει access κανένα σε αυτά τα λεφτά. Κοίτα, μπορείς να δοκιμάσεις να πάρεις ένα address. Ναι. Το οποίο να μην ξέρεις αν μπορεί να παραχθεί κάπως από κάποιο κλειδί. Ναι. Δηλαδή να φτιάξεις ένα public key χωρίς να έχεις το private. Πρόσεξε, δεν έχω σκεφτεί όλες τις πληροφορίες, να σου πω. Όλα τα τεχνολογικά. Ας πούμε, πώς κάνεις forward ένα email. Ναι. Παράδειγμα. Γιατί θες να πάρεις, το παίρνεις και θες να το στείλεις από αλλού. Το forward. Έχει κάποιες λεπτομέρειες. Το forward είναι και αυτό ένα email. Οπότε αν εσύ μπορείς να κάνεις decrypt το αρχικό και εκεί που θα στείλεις εσύ. Ναι, εντάξει, ναι, true. Είναι σαν να αλλάζεις ένα νόμισμα. Ναι. Παίρνω εγώ ένα νόμισμα και το στέλνω και σε κάποιον άλλον. Είναι απλά αυτό. Κοίτα, παντός, γενικά το email έχει την λογική του enveloping. Δηλαδή, μπαίνει σε φάκελο και ανάλογα με το πώς μέσα. Το encapsularix. Ναι. Οπότε θα μπορούσε ο καθένας να κάνει envelope την κρυπτογραφημένη πληροφορία. Σωστά. Και να αποκρυπτογραφείται στο αντίστοιχο επίπεδο από την άλλη μεριά. Σωστά. Και στο τελευταίο να αποκρυπτογραφεί την αρχική πληροφορία. Δηλαδή. Απλά στην ιδέα τη δικιά μου δεν έφτασα να το σκεφτώ αν έχει νόημα. Απλά στο μυαλό μου ήταν ότι τα email μου δεν θα τα έχει Google που θα τα σκανάρει για να μου δίνει διαφημίσεις. Αυτό ήταν που ετοιμαζόμουν να ρωτήσω. Ποιο είναι το use case για ένα IPFS email service. Το προσωπικό σου email. Okay. Το privacy. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω Google account, αλλά οτιδήποτε έχει να κάνει με λεφτά ή με contracts ή οτιδήποτε, δεν το χρησιμοποιώ το Gmail για αυτό το λόγο. Okay. Δηλαδή έχω ένα δεύτερο email σε κάποιο provider που το θεωρώ σχεδόν ασφαλή, το οποίο πληρώνω κάποια μηνιαία συνδρομή και έχω ας πούμε το κεφάλι μου ίσως κατά μία έννοια. Βλέπεις ότι δεν μοιράστηκε ποιος είναι ο provider για να μην. Να μην επιτεθεί κάποιος. Εγώ το έχω σουτάρει πάντα στο Gmail. Δηλαδή υπάρχει, αλλά τώρα χρησιμοποιώ Hey. Εγώ το προσπάθησα, αλλά. Είναι μαλακία το Hey. Είμαι πολύ. Όχι. Είναι μαλακία το Hey. Όχι, δεν είναι μαλακία. Αφού είναι μαλακία. Γιατί με βάζει να πιζάρω να το βρει. Εμένα μου αρέσει, είναι το καλύτερο προσωπικό email που είχα ποτέ. Για δουλειά δεν παλεύεται. Για δουλειά, ακριβώς γι' αυτό. Ξεκίνησα από τον Αντώνη βασικά. Μου λέει: εγώ δεν αφήνω το Gmail γιατί έχω το calendar. Δηλαδή το integration με το calendar είναι τόσο καλό. Ισχύει. Που δεν έχεις λόγο να φύγεις. Και το calendar της Apple είναι τόσο χάλια που δεν έχεις λόγο να πας. Ναι. Δηλαδή και στο laptop μου, στο Mac, ας πούμε, έχω κάνει sync με το Google Calendar όποια Gmail έχω. Και αυτό δεν δουλεύει και καταπληκτικά, φαντάζομαι πάντα. Άμα αλλάξει κανένα event. Μπράβο, σε αυτές τις φάσεις που θέλω να αλλάξω πράγματα, έχω δει
να μην δουλεύει. Έχω δει, ας πούμε, φάση να σβήνω event και να ξαναεμφανίζεται. Για το ναι, κάνω 10 φορές, ξανά το ίδιο. Delete, όχι ξανά εκεί. Πόσο μάλλον να πας να αλλάξεις τι alerts θα παίρνεις για καθαρή κέρδη. Ναι. Αυτά δεν είναι με τίποτα. Overall είμαι super happy με το calendar αυτή τη στιγμή. Okay. Γιατί το έχω δέσει και με μια εφαρμογή, το έστειλε στον Αντώνη, το. Πώς το λέγανε, Meet, Go Meet. Ωραίο ήταν αυτό. Το οποίο τι κάνει, σου βάζει τάσμα ένα εικονίδιο και σου κανάλι το calendar και σου λέει σε μία ώρα έχει ένα. Okay. Ένα meeting. Σου δίνει τη λίστα με όλα τα meetings που έχει και πατά το link. Mm. Το διαφορετικό που είδα εγώ ότι με το πατά το link στο Gmail τι παθαίνω. Έχω 3-4 Gmail, work related ή προσωπικά. Και όταν πηγαίνω σε ένα meeting πρέπει να πάω να κάνω change το email μου γιατί μου βγάζει συνήθως το πρώτο account. Ναι. Κατάλαβες. Ενώ ναι. Σε αυτό όταν το πατάς με συνδέει με το σωστό email. Ναι. Και εμένα μου το έκανε αυτό το Fantastical ένα που χρησιμοποιούσα. Mm-hmm. Απλώς δεν το έχω πληρώσει ακόμα γιατί τσιμπουνεύτηκα να δώσω 50 ευρώ. Αυτό μάλλον που θα δώσω. Δες το αυτό τον Αντώνη να το δεις. Ότι εμένα με έχει βολέψει πολύ με τα meeting γιατί μου λέει σε πόση ώρα έχω meeting και πατά απλά ένα κουμπί. Σε αγχώνει. Έχω μιλήσει πολύ σήμερα. Σε αγχώνει καθόλου. Δεν μιλάω, μιλάω σήμερα. Το κολόγοντο. Όντω παράδοξο, γιατί συνήθω δεν του μιλάει πιο πολύ. Σε αγχώνει καθόλου που το email σου σε ένα IPFS σενάριο βρίσκεται σε παραπάνω από ένα σημείο τα οποία δεν ελέγχει. Αν είναι encrypted, όχι. Αν εμπιστεύει την κρυπτογραφία. Αν εμπιστεύει την κρυπτογραφία, ναι, αυτό είναι το θέμα. Το οποίο βέβαια τώρα με τα κρύπτο έχει γίνει νομίζω ότι έχει κάποια άρθρα ότι μετά. Quantum laptops, CPUs. Πρέπει να μπορείς κάποια πράγματα να τα κάνεις upgrade. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Χρησιμοποιείς ένα χίκι κρυπτογραφικό αλγόριθμο τώρα. Πρέπει να μπορείς, επειδή αν αυτό το πράγμα δούμε ότι είναι ασθενές, να πάω να σκανάρω όλα τα email και τα ξαναγράψω. Και να ξανακάνω, ναι. Εσύ θα τα ξαναγράψεις. Το θέμα είναι όμως. Τώρα επειδή θα τα κρατήσει όμως τα παλιά. Η παλιά έκδοση θα υπάρχει, δεν θα μπορείς ποτέ να θεωρείς την ασφαλή. Πρόσεξε το IPFS. Ξαναλέω, δεν το έχω ψάξει σε πάθος. Νομίζω ότι το IPFS έχει την έννοια του Distributed File System. Ναι. Οπότε είναι ένα αρχείο κάπου σε κάποιο δίσκο ή κάποια κομμάτια από εδώ και από εκεί. Okay. Σε αυτή την έννοια, μάλλον πιθανά μπορείς να τα σβήσεις ή να τα κάνεις re-encrypt και να τα ξαναπετάξεις. Ναι, αλλά δεν ξέρεις αν κάπου υπάρχει μια κόπια και δεν μπορεί να κάνει κάποιος γκαραντή ότι αυτή η κόπια θα σβηστεί. Το θέμα είναι ότι το δίκτυο συγχρονίζει μεταξύ και συγχρονίζει τις αλλαγές. Οπότε, αν αλλάξει κάτι στο αρχείο, λογικά θα το βρει. Ξαναλέω, δεν ξέρω λεπτομέρειες στο IPFS. Μπορεί να υπάρχουν, νομίζω, τα παιδιά του WeatherXM μου είχαν πει, επειδή τους μίλησα, μου είχαν πει για το Filecoin τότε. Ότι και ναι. Το Filecoin έχει κάτι αντίστοιχο ή τέλος πάντων βασίζεται σε κάποια τέτοια. Πήρα ένα ευρώ Filecoin τη προάλλη. Να δούμε πώς θα πάει. Μπράβο. Ένα ευρώ. Ο Πάρης περιμένω θα κάνει το Bitcoin του 2013, ξέρω εγώ. Ξέρεις τι, είχα πάρει σε ένα φίλο. Ένας φίλος είχε αγοράσει Bitcoin, λέω, XRP πριν 4-5 χρόνια. Φάση okay. 200 ευρώ, έτσι. Ναι. Το XRP πήρε την κατηφόρα και ήταν φτάσει στα 50 okay. ευρώ από τα 200. Και του λέω σε κάποια φάση, επειδή ήταν στο Binance τότε, εγώ δεν είχα account στο Binance, του λέω δεν μου τα δίνεις αυτά τα 50 ευρώ το account σου, ούτε για να μάθω το Binance. Τα είχα κάνει 250 και του λέω βγάλτα, γιατί ξαναπέσαι στα 50. Όχι ρε φίλε, όχι ρε. Από σπόντα, δεν είναι ότι ήμουν, δοκίμαζα ότι πιο ρίσκι υπήρχε με αυτά τα 50 ευρώ, λέω και να τα χάσω όταν τον τάδωνα σιγά. Έχω να δηλώσω εδώ πέρα ότι ο Δημήτρης είναι ο λόγος που 1500 ευρώ που είχα σε Bitcoin. Τα κάναμε μερικά αριθμά μαζί με καλά, τρελό αυτό. Το οποίο ήταν. Από πότε ήταν το 14? Δεν θυμάμαι, νομίζω 10. Όχι παραπάνω, 16, κάπου εκεί. Είχα εντωμεταξύ με το Διονύση. Από μια φάση Διονύση τα είχα πάρει αυτά. Τα είχα ξεχασμένα, είχα χάσει το κλειδί. Δεν θυμάμαι τι είχα κάνει, ξέρω εγώ. Πώ ρίχνει, ρε μαλάκα το κλειδί, μάτσε Θεό. Ρε, θα σου πω, ήξερα τον κωδικό με 2-3 παραλλαγές που είχα βάλει. Ναι. Και μετά έφτιαξα ένα προγραμματάκι το οποίο πήγαινε και έκανε σαν brute force και έβαζε αυτούς τους κωδικούς με διαφορετικά encryption methods για να πετύχω ποιο encryption method ήταν το κλειδί αυτό, γιατί δεν ήταν standard. Κατάλαβες. Hacking. Πρακτικά, άμα θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να είναι όντως hacking αυτό, γιατί δεν ήξερα ούτε τον κωδικό ακριβώς, ούτε πώς έγινε crypto αρχή ακριβώς. Οπότε τέτοιο, αλλά επειδή ρε παιδί μου πάω και λέω περίπου τόσα θα είναι και κάπου βρήκα το address, τι κάναμε και από το address. Ναι, νομίζω λέω αυτό το έχεις βρει. Και βρήκε σε κλείδωση 1500 ευρώ. Ήταν και στα πάνω του, δηλαδή μετά θα πέφτανε. Και μετά κάπου αυτά, δεν θυμάμαι, τα έχω βάλει ξέρω από εδώ και από εκεί. Τα μετέφερε σε κάποιο άλλο exchange νομίζω. Ναι, στο Kraken νομίζω, τα βάλαμε το. Εγώ δεν έψαχνα. Εγώ το 2012 είχα κατεβάσει το Bitcoin, το wallet. Το node τέλος πάντων, αυτό το δαίμονας.
το είχα αφήσει στο λάπτοπ μου, τότε είχα λάπτοπ, το είχα αφήσει, έτρεχε. Δεν θυμάμαι τι είχα κάνει τότε, αλλά θυμάμαι να λέω τι μαλακιά είναι αυτή και το σβήσα. Και έψαχνα να δω αν έχω σε backup τίποτα εκεί πέρα το οποίο είχε, μπορεί να έχει βγάλει ένα bitcoin. Μισό. Δεν το βρήκα, δεν το βρήκα. Μισό είναι ένας από τους λόγους που λέω πρέπει να κρατάς καλό backup αυτή τη στιγμή. Εντάξει, αλλά αυτό ήταν κάτι που ήταν τελείως random, δηλαδή για μένα. Ναι, κανένας δεν ήξερε. Άμα ξέραν όλοι ότι θα πάει σε αυτή την τιμή, νομίζω ότι θα γίνει χαμός δηλαδή πολλά χρόνια. Κοίταξε, και η τιμή τώρα. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ εικονικά αυτά τα πράγματα. Και ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια. Μα δεν έχουν αντίκρισμα, αρέσει. Πάρα πολλά τέτοια επενδυτικά προϊόντα, bitcoin, μετοχές, παράγωγα, όλα αυτά είχαν πάρει την ανιούσα επειδή. Τέλος πάντων, είναι λίγο σκληρή η γνώμη μου, δεν θα την πω τώρα. Θα την πω μόνο σε πριβέ τέτοιο. Κοίταξε, εγώ έχω. Θεωρώ ότι είναι άποψη από την άποψη αριτζήρικο το full. Ναι, αλλά και το νόμισμα είναι αριτζήρικο με την διαλογική. Απλά έχει φτιάχνει ένα σύστημα. Ανοίγουμε μεγάλη κουβέντα. Απλά κατά τη γνώμη μου είναι ένα σύστημα το οποίο έχει ένα stability αυτή τη στιγμή για χύψη δέλτα λόγου. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω γιατί το ρυθμίζουν οι κυβερνήσεις, γιατί οι τράπεζες φροντίζουν να κρατάνε μια σταθερότητα στα πράγματα. Αλλά και το νόμισμα είναι ένα χάρτινο πράγμα το οποίο απλά λέμε ότι τη στοιχεί σε κάποια αξία. Δεν έχει κάποια παλιότερα που νομίζω όποιος ακούσει σε αυτούς διάφορα άρθρα τέλος πάντων λένε ότι παλιότερα υπήρχε αντίκρισμα σε χρυσό. Μπράβο, το οποίο τώρα δεν υπάρχει. Το 80, κάπου εκεί σταμάτησε αυτό. Είναι το νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το 69 με το Brentwood κάπου αποφασίσανε τότε επί Nixon. Νομίζω, το έχω διαβάσει την ιστορία, κοντά, ότι αποφασίσανε να φύγουν από το χρυσό. Νομίζω πάντως ότι μια σημαντική διαφορά που έχουν τα κανονικά νομίσματα, έχουν κάποιο όνομα αυτά, έχουμε τα κρύπτο και τα, δεν έχουν είναι κάνει. Fiat. Fiat είναι, και fiat, είναι. Fiat. Ή hard currency. Okay. Δεν ξέρω, κάποιο ακρονίμιο είναι γι' αυτό. Ναι, τώρα δεν θυμάμαι. Anyway, έχουμε τα κανονικά συναλλάγματα. Θεωρώ μια σημαντική διαφορά είναι το ότι χρησιμοποιούνται καθημερινά. Δηλαδή, θα πάρεις ένα καφέ, θα κάνεις. Οπότε, αυτό αυτομάτως το έχει κάνει ένα πάρα πολύ distributed σύστημα. Γιατί κακά τα ψέματα είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν τα cryptocurrencies και σε πολύ περισσότερα use cases. Πρόσεξε, θα συμφωνήσω, αλλά η μορφή του νομίσματος όπως την έχουμε σήμερα έχει διαμορφωθεί over 2000 years, ας πούμε, 3000 years, έτσι. Ναι. Παλιά υπήρχε η ανταλλακτική αξία, έδινες ένα κιλό πατάτες, έπαιρνες. Μια γελάδα, ξέρω, ναι. Ναι, έπαιρνες κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Απλά η σημερινή μορφή έχει εξελιχθεί. Σου λένε ναι. τα κρυπτονομίσματα, νομίζω, πέρα από το οικονομικό value που μπορεί να έχουν αυτή τη στιγμή. Απλά σου δίνει τη δυνατότητα ότι κανένα κεντρικό σύστημα δεν ελέγχει το χρήμα σου. Το θες αυτό? Ναι, πώς δεν το θες? Άμα σκεφτείς ότι στην Κύπρο, ας πούμε, πριν μερικά χρόνια, από τότε που έσκασε η Κύπρος, οποιοδήποτε είχε πάνω από 100 χιλιάρικα τα κουρέψανε χωρίς να έχουν καμία δύναμη. Στον Καναδά τώρα, ας πούμε, σου στείλανε. Ναι, αυτό ήταν χοντρό. Ήταν... Και το έκοψε το κράτος. Ήταν πιο δικαίωμα, ας πούμε. Αυτό ήταν χοντρό. Θα σου πω που εκνευρίζομαι και διαφωνώ αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ωραία. Έχεις δύο μορφές που μπορώ να καταλάβω εγώ ως απλός άνθρωπος που να είμαι οικονομολόγος. Ναι. Έχεις αυτό που λέμε store of value. Ναι. Και αξία την οποία θέλω να κάνω trade. Δηλαδή έχω δηλαδή μια αξία για ανταλλακτική αξία και μια αξία αποθήκευσης. Ναι. Έχω αυτά τα δύο προϊόντα, ας πούμε, γενικά στο χρηματοοικονομικό τέτοιο. Ναι, okay. Δηλαδή, οι μετοχές, για παράδειγμα, είναι αξία αποθήκευσης. Γιατί θέλω να βάλω κάποια χρήματα εκεί πέρα, ώστε να διατηρήσουν μια αξία. Okay. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, γιατί δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά ναι. Ο χρυσός τι είναι? Αγοράζω χρυσό θεωρητικά για να διατηρήσω την αγοραστική δύναμη του χρήματός μου για κάποια χρόνια. Okay, θα αφήσω να τελειώσει ο συλλογισμό. Αν δεν ξέρω αν έχει να πει κάτι άλλο, μπορώ να σου πω ο χρυσό, η τιμή του χρυσού. Κάποιοι έχουν αποφασίσει, ή τέλο πάντων επειδή υπάρχει κάποιο scarcity, έχει μια αξία αυτή Μπράβο. Τη στιγμή. Δεν είναι ότι η αξία αυτή αντιστοιχεί σε κάτι πραγματικό. Απλά κάποια. Σωστά. Νομίζω ότι η τιμή πώληση ενό προϊόντο, αν θυμάμαι το πανεπιστήμιο, μια ορολογία που είχαμε τότε στο βιβλίο, στο μάθημα που κάναμε τέλο πάντων, είναι νομίζω πόσο η αξία έχει να κάνει με το πόσο είναι διατεθειμένος κάποιος τρίτος να πληρώσει για να πάρει αυτό το προϊόν. Το οποίο... Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποια προϊόντα που εγώ τα αγοράζω για να διατηρήσω τον πλούτο μου στα χρόνια, γιατί άμα δεν το διατηρώ λόγω του inflation, του πληθωρισμού, χάνω λεφτά, ωραία. Και υπάρχουν και κάποια
κάποια μορφή νομίσματος, συνήθως αυτό που λέμε ευρώ εδώ πέρα στο Ελλαδιστά, το οποίο το χρησιμοποιώ για να κάνω την καθημερινότητά μου σε συναλλαγές. Σωστά, σωστά, σωστά. Δεν μπορώ εγώ να έρθω και να σου πω: έχω μια μετοχή Tesla, δώσ' μου, ξέρω εγώ, ένα καρβέλι ψωμί. Θα μπορούσα. Πολλά... Θα μπορούσα, αλλά είναι λίγο πιο δύσκολο γιατί δεν είναι τόσο universal αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το οποίο διαφοροποιείται. Άλλο η Tesla μπορεί να πέσει και η Microsoft να ανέβει. Δηλαδή είναι... Ναι, αλλά προφανώς η ανταλλαγή γίνεται με την τιμή, τη χρονική στιγμή που γίνεται. Μπράβο. Τη συμφωνία πρακτικά. Αλλά είναι πιο δύσκολο αυτό. Και γιατί... στα οικόπεδα το ίδιο γίνεται. Στα οικόπεδα λες, εγώ είμαι διατεθειμένος να πάω να δώσω 10 εκατομμύρια και ας αξίζει το οικόπεδο 5 ευρώ. Μπράβο. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι μια οικογένεια πραγμάτων που είναι για αποθήκευση χρήματος. Ή για αποθήκευση αξίας. Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Τα κρυπτονομίσματα έρχονται με υποσχέσεις που αφορούν τη συναλλαγή. Mm-hmm. Δηλαδή, θα σου έρθει σε ένα αποζήμιο το χρήμα, δεν θα υπάρχουν πολλοί ενδιάμεσοι, δεν θα σου πάρουν χρήματα, δεν θα δηλαδή θα έχεις ελευθερία και θα μπορείς να χαλάσεις τα χρήματά σου με τον τρόπο, mm-hmm. με τον τρόπο που θέλεις. Αλλά όλοι αυτοί οι τρόμπες που υπάρχουν εκεί πέρα έξω και το παίζουν κρυπτοτρόμπες, πάνε και το χρησιμοποιούν σαν αξία αποθήκευσης χρήματος για να βγάλουν χρήματα. Γιατί πιστεύουν ότι θα έρθει κάποιος αύριο και θα το αγοράσει ακριβότερο. Ναι, αλλά αυτό όσο περισσότερο συμφωνώ ότι αυτή τη στιγμή το κρατάνε το hodling, ας πούμε, σύγκλες, ότι το κρατάνε για όσο διάστημα. Ναι, εντάξει, αλλά είναι σαν να παίρνεις χρυσό και να το θάβεις και να πεις θα το βγάλω μετά από 30 χρόνια. Αλλά άμα το χρησιμοποιείς με αυτόν τον τρόπο, μετά ο χρυσός δεν μπορεί να γίνει ένα νόμισμα για ανταλλακτική οικονομία. Δεν ξέρω. Δεν είμαι. Μάλλον θα πρέπει να καλέσετε έναν οικονομολόγο. Δεν ξέρω ακριβώς τι λεπτομέρειες. Ναι, όχι, το πω αυτό. Νομίζω είχα ακούσει ένα podcast. Νομίζω τα παιδιά είχαν βγάλει ένα επεισόδιο μόνο γύρω από αυτό το πράγμα. Δεν είμαι οικονομολόγος. Δεν μπορώ να ξέρω. Απλά το νομίζω ότι τα κρύπτος έρχονται να κάνουν challenge το existing financial system. Αυτό είναι το μεγαλύτερο value τώρα. Και να το χτίσουν από το μηδέν. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό το πράγμα, έτσι. Εκεί μπορώ να βρω αξία. Αυτό, δεν κάνω κάτι άλλο. Θεωρώ ότι ο τρόπος, μάλλον εγώ έρχομαι και σου υπόσχομαι ότι θα κάνω άλλο και τα γάμα και όλοι με θεωρούν σημαντικό για κάτι το οποίο εγώ δεν υπόσχομαι. Να, εντάξει, δεν ξέρω. Έλα, πάμε παρακάτω με το πάρεις, 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 πάρεις. Όχι, αυτό το οποίο εγώ σκεφτόμουν γύρω από αυτά. Ναι, όχι. Να συντρώσω κανένα. Ναι, ακόμη. Κάνα καραμπίτ, λοιπόν, άκου τι γίνεται. Αυτό είναι ένα διαφορετικό σύστημα το οποίο το βάζεις κάτω και δεν... Ωραία, τι γίνεται. Ένα χαρακτηριστικό που έχει είναι, δεν υπάρχει ενδιάμεση. Δεν υπάρχει regulators μέσα σε όλα αυτά. Okay. Σωστά. Αυτό είναι το καλό του bitcoin. Και ταυτόχρονα είναι και το κακό του bitcoin. Σωστά. Δηλαδή, μία περίπτωση που είχα εγώ, ήταν, είχα πάρει όταν έμενα στην Οξφόρδη, είχα πάρει κάτι εισιτήρια να πάω να δω Arsenal με Everton. Και είναι μια μαλακία εκεί με την εταιρεία που ήταν να μου στείλει τα εισιτήρια. Δεν μου τα έστειλε ποτέ. Μεταξύ με πήρε και ένα τύπος από το customer support. Hello, your name is Paris. Do you speak Greek, my friend? Ήταν έτσι. Εν τέλει, εγώ πήρα τα λεφτά μου κάνοντας dispute από την τράπεζα τη συναλλαγή. Αυτόματα. Okay. Αυτό δεν γίνεται. Δεν το πήρα. Μπορείς να σου λέει να το βάλει σε κάποιο smart contract, να υπάρχει arbitrator εκεί πέρα και να μπορέσει ο arbitrator να κρίνει και να γίνει το θέμα. Πρόσεξε. Δεν μπορείς να κάνεις force συναλλαγή. Μπορείς. Περίμενε. Η δομή που έχουν αυτή τη στιγμή δεν σημαίνει ότι επιτρέπει σε όλα τα σενάρια αυτή τη στιγμή τη καθημερινή. Να είναι σημαντικά σενάρια. Θα είναι σενάρια που σε προστατεύουν από το scam. Το scam. Και το smart contract, αντί κάτι τώρα διάβασε. Στην δικιά σου περίπτωση το refund δεν γίνεται ότι σου επιστρέψουν. Η εταιρεία αποφασίζει να σου γυρίσει τα λεφτά πίσω. Σαν να κάνει την ίδια συναλλαγή που έκανε εσύ από την ανάποδη. Ναι. Στο bitcoin θεωρητικά γίνεται. Απλά δεν υπάρχει το σύστημα αυτό για να το. Δεν έχει ένα σύστημα, φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν γίνεται. Σε επίπεδο τράπεζα έγινε αυτό. Ναι, έγινε σε επίπεδο τράπεζα η οποία. Ναι, αλλά η τράπεζα έχει ένα ledger, α πούμε, οι δύο τράπεζε και απλά μεταφέρανε από ένα entry σε ένα άλλο. Από ένα. Ledger σε ένα άλλο ledger, αυτό ήτανε. Νομίζω δεν πήγανε και είπανε σβήσε αυτή τη συναλλαγή που έγινε. Απλώς... Κάνανε απλά την ανάποδη για να μηδενίσουν αυτή τη συναλλαγή. Δεν ξέρω αν αυτό θα γινόταν τόσο εύκολα, δηλαδή με τον αστυνομικό. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω. Κοίταξε, είναι πολύ αρχή νομίζω για αυτά. Ήδη έχουν αρχίσει να δημιουργούνται το layer 2 που λένε, ας πούμε, στα κρύπτο, το οποίο ενεργοποιεί περισσότερα σενάρια, ας πούμε, και έχει μικρότερα φύς. Δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Είναι μια φρέσκια τεχνολογία που είναι σαν τα Tesla αυτή τη στιγμή, τα self-driving cars. Αυτή τη στιγμή προφανώς θα τρακάρουν, αλλά over the years θεωρείς ότι θα... Το άλλο είναι το ότι...
Το άλλο είναι το ότι. Ναι, ρε, εδώ, sorry, σε διακόπτω πάλι. Δεν είχα δει ένα βίντεο που ήταν έτοιμο στην Αμερική που κάθεται στο πίσω κάθισμα και αφήνει το Τέσλα να μην γίνει μόνο. Δεν είναι μόνο. Δεν είναι μόνο. Δεν το συζητάμε. Το άλλο που θέλω να πω είναι το εξή, ότι το ένα θετικό είναι ότι τα πάντα βρίσκονται στο blockchain για πάντα. Και αυτό είναι και το αρνητικό ταυτόχρονα. Δηλαδή, θε εσύ να είναι κάπου δημόσια το τι αγόρασε πάντα. Εκτό κι αν έχει περίεργε αγορέ πάλι, δεν ξέρω. Το δικαιούσε όμω να κάνει. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι κάποιο ο οποίο. Τα πλήρωνε με το πορτοφόλι στο bitcoin, το πόρνο, τη συνδρομή. Να σου πω τώρα όμω κάτι σοβαρό που είναι. Είναι κάποιο ο οποίο παίρνει φάρμακα αντικαρκυνικά. Εντάξει, εννοεί το privacy κομμάτι. Ναι, φίλε. Και θα κάνω 200 πορτοφόλια, ξέρω εγώ, και θα είναι από εκεί, θα παίρνω τα φάρμακά μου, από εκεί θα παίρνω τα άλλα. Δηλαδή, οκ, okay, fuck me. Εντάξει, ποιο δεν διασφαλίζει ότι οι τράπεζες δεν πουλάνε, ας πούμε, οι ασφαλιστικές δεν πουλάνε. Μάλλον τα νοσοκομεία δεν πουλάνε στις ασφαλιστικές. Το ιατρικό σου. Αυτό όμως είναι θέμα trust. Εγώ αυτό το οποίο. Δεν είναι θέμα trust, είναι κάτι το οποίο εσύ μπορεί να μην κλείσει. Κανένα στην αλλαγή. Απλά εγώ εμπιστεύομαι, ρε παιδί μου, στην ουσία κάποιον για κάποιο λόγο. Δηλαδή, εμπιστεύομαι το νοσοκομείο γιατί. Δεν βλέπω απαραίτητα πώς κερδίζει από αυτό. Δηλαδή, οκ, okay, ναι, προφανώς καταλαβαίνω ότι απολύσω. Ναι, όχι, ρε, εσύ. Μισό. Το νοσοκομείο δεν μπορεί να μην κερδίζει ή να κερδίζει από εσένα. Το θέμα είναι ότι. Δεν βλέπω για πλούτο. Να πουλάει τα δεδομένα, κάπως τα πουλάει. Δεν βλέπω πλούτο στο δημόσιο νοσοκομείο για να σου πω. Α, ναι, από πού τα παίρνουν αυτοί. Στο δημόσιο. Δεν ξέρω. Πηγαίνω, σε δημόσια πηγαίνω εγώ, αλλά δεν βλέπω πλούτο εκεί μέσα. Να πω ότι. Κοίταξε, δεν τα σνομπάρω, εκεί. Νομίζω ότι όλα αυτά γίνονται πράγματα τα οποία δεν τα μαθαίνουμε. Ακόμα και αν είναι απλά, έχεις μια εμπιστοσύνη σε μια τράπεζα ή σε έναν οργανισμό ότι έχει κάνει κάποια. Επίσης, είναι τόσο λίγο μηχανογραφημένα τα πράγματα στο δημόσιο νοσοκομείο που νιώθω αρκετά σύντομα. Τα δεδομένα που με το ζόρι τα έχουν γίνει, ξέρω εγώ. Αλλά μπορώ για παράδειγμα να πληρώσω cash. Αυτό το θυμάμαι. Κι όμως το cash η σημαντική ταφία τα νομισματική τράπεζα πάνε να τα καταργήσουν. Θέλουν να κάνουν το ηλεκτρονικό. Καρδουλίνο, ναι. Ναι. Αυτό το θυμάμαι, μα είχαμε γνωρίσει κάποια στιγμή τέλος πάντων ένα δικηγόρο, μια δικηγόρο, δεν θυμάμαι τέλος πάντων, εσύ μας είχε γνωρίσει. Βασικά, μας είχε γνωρίσει κάποιους που σε μια συνάντηση ήταν από σπόντα. Μία τύψα είχε για καφέ. Εγώ κάτι από αυτό, δεν ξέρω τι λέει. Είναι να ανοίξουμε σόρου, λέει. Τώρα το θυμάμαι. Και ψάχνουμε με δικηγόρο. Και λέει ο Δημήτρης, γνωρίζω, ξέρω εγώ, ένα φέρμ. Πηγαίνουμε σε ένα φέρμ και μιλάμε και έχει σκάσει μία φίλη του για καφέ. Μάλιστα. Και μιλάμε και λέει, τεχνολογικά, εμένα με μπερδεύουν όλα αυτά. Και κάπω πια μου και λίγο πληρώνω μόνο λέει κάς. Γιατί λέω εγώ, λέει, γιατί δεν είναι traceable. Ρε, έχω. Ήταν κομμωτής μου κάποια στιγμή, τώρα έχει σταματήσει να... Τώρα έχει γίνει crypto enthusiast. Ο οποίος ήταν τόσο psycho, πήγαινε κάθε μήνα και στυνόταν στο ταμείο, είτε τράπεζα, είτε στη ΔΕΗ, ας πούμε, είτε στον Κοσμοτέ, για να πληρώνει με μετρητά, γιατί δεν ήθελε να κάνει τη συναλλαγή από την τράπεζα. Όχι για το κόστος της συναλλαγής, γιατί δεν ήθελε να φαίνεται ότι πήγε και πλήρωσε αυτά τα λεφτά μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Wow. Υπάρχει πολλοί κόσμος το κάνει. Wow. Anyway, πιστεύω ότι είναι πάντως κάτι το οποίο το πρέπει να το λάβεις υπόψη σαν σύνολο. Δηλαδή τα καλά του και τα κακά του ταυτόχρονα. Ναι, 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 εντάξει. Και είναι... σε όλα νομίζω υπάρχει αυτό. Ναι, απλώς είναι για μένα, συγγνώμη, έχει το εξής ιδιαίτερο ότι όλα του τα χαρακτηριστικά που διαφέρουν με αυτά. Δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο win κάπου. Ούτε ξεκάθαρο lose. Κοίταξε, εγώ σου είπα, το win που βλέπω είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να σου πει κάποιος τέλος δεν έχει πρόσβαση στο πορτοφόλι σου. Το χειρότερο σενάριο, ξαναλέω, είναι προσωπικές μου απόψεις. Το χειρότερο σενάριο που έχω δει είναι η Κίνα. Η Κίνα ελέγχει τα πάντα. Έχει social. Σε βαθμολογία, ας πούμε, για να έχεις πρόσβαση σε κάποιες υπηρεσίες αυτή τη στιγμή. Τρελό. Καταλαβαίνεις ότι εκεί πέρα μία μαλακία να πω κάνεις. Είσαι λίγο απρόσεκτος, μπορεί το factor να πέσει τόσο πολύ που να μην έχεις πρόσβαση στο λογαριασμό σου. Να σου πούμε τέλος. Αυτό είναι. Α, είναι τόσο πολύ. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω να το κάνει η Κίνα αυτή τη στιγμή. Έχω διαβάσει, ας πούμε, ότι μπορεί να έχει διαφορετική πρόσβαση στη δημόσια υγεία, παράδειγμα. Ναι, αυτό είναι θέμα. Κάπου είχα δει ένα infographic κάπως που έλεγε διάφορα τα επίπεδα και σου έλεγε τι σου κόβει αυτή τη στιγμή.
Εγώ να κάνω τώρα τη σοβαρή ερώτηση. Εν τω μεταξύ, καταλαβαίνετε ότι δεν είμαστε, εγώ δεν είμαι expert. Μα κοίτα το νόημα. Όταν είσαι ο σωστό ο λιναρά, μιλά χωρί να ξέρει και έχει και άποψη. Τι φραπέ δεν έχουμε, μόνο να μοιράζει. Αν με ρωτήσει δηλαδή σε ένα χρόνο. Αν με ρωτήσει ένα χρόνο, μπορεί να πω κάτι εντελώ διαφορετικό, έτσι. Εκείνη το νόημα. Η σημαντική ερώτηση. Γιατί όλα αυτά ρε παιδί είναι καλά, είναι, αλλά χωραφάκι στο Metaverse έχει πάρει. Ρε φίλε, να σου πω να κάποιο μου το είπε. Α, είχα ένα γνωστό πάει στο Facebook, στο Meta. Okay. Και ήμουν προχθές σε μια συνάντηση και του λέει ένα: φίλε, άμα πα, θέλω να μου κρατήσει ένα καλό κουβεντάκι. Αυτό που ξέρει, θα γίνει, θα έχει κάποια τράπεζα μετά, θα περάσει ένα μεγάλο δρόμο και τέτοια του λέει. Δεν ξέρω ποιος χρησιμοποιεί το Metaverse και πώς αυτή τη στιγμή. Δεν θες αυτά τα γυλιά. Όχι, ναι, πλάκα μου κάνεις. Εδώ με το 3D στο σινεμά με ζάλιζει. Όχι, άλλο λέω, δεν τα χρειάζεσαι για να χρησιμοποιείς το Metaverse. Δεν... Ναι. Α, ναι, ναι, είναι virtual. Είναι AR ή VR είναι. VR είναι το ναι. Και πόσοι τα έχουν αυτά, δηλαδή. Δεν είναι, νομίζω ότι δεν είναι, δεν είναι μόνο τα γυαλιά. Μπορείς να το κάνεις access και σαν να είναι ένα video game. Θεωρητικά. Σαν να είναι ένα 3D world το οποίο βλέπεις το αβατάρ σου. Το πιο ωραίο Metaverse πράγμα πάντως που έχω δει ήταν η εφαρμογή που είχαμε χρησιμοποιήσει και στο OpenConf που είχαμε κάνει όλο το συνέδριο πάνω εκεί που ήταν Pokémon Style. Και... πώς λέγονταν. Α, Gather Town. Ήταν από τα πιο ωραία. Δηλαδή, που δεν ήταν Metaverse τώρα, μια μαλακή είναι, ξέρω εγώ, ξέρεις, online, αλλά ήταν το πιο ωραίο πράγμα. Πήγαινες εκεί πέρα, μίλαγες με άλλους, άμα πας κοντά τον βλέπεις τον άλλο, άμα πας μακριά τον βλέπεις, έχει τέτοια φάση. Δεν ξέρω. Αλλά μέχρι εκεί τώρα... Εγώ το βρίσκω παράλογο αυτό το hype που έχει γίνει, δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Τι να σου πω. Μόνο αν ο κόσμος θέλει να κάνει escape το reality, δηλαδή δεν μας αρέσει αυτή η πραγματικότητα που έχει φτιάξει. Ναι, μπορεί να είναι virtual, δεν ξέρει. Να simulation. Υπάρχουν ολόκληρα community σε gaming, ας πούμε, που περνάνε απίστευτες ώρες σε virtual κόσμος. Μπορεί να παίζουν οι μάχες, ας πούμε, ή οτιδήποτε, αλλά. Ένα μόνο. Το έλα τη σκηνή από το Big Bang Theory που φλερτάρουν και καλά μέσα στο παιχνίδι. Α, ναι, ναι. Παίζουμε. Αυτό το έχω παρατηρήσει πάντα στον εαυτό μου, ότι πιο εύκολα να γράφω πράγματα. Από το να τα πω. Ναι, προφανώς και είναι λόγος, ρε παιδί μου, που είναι καλό να κάνεις calls, να έχεις ανοιχτή κάμερα, είναι καλό να βλέπεις από κοντά κάποιες φορές. Ναι, ναι. Είναι εύκολο να ξεχάσεις διαφορετικά ότι το άτομο στην άλλη πλευρά της γραμμής είναι άνθρωπος. Και είναι εύκολο να φανταστείς σαν μαλάκας. Όταν κάποιος για σένα είναι ένα comment, δεν είναι ο Δημήτρης. Και αυτό το συνειδητοποίησαμε τον εαυτό μου γιατί κάποια στιγμή κάπως έσκασα μύτη σε κάτι comments που έκανα όταν ήμουν στο Λύκειο και τα έλεγα και λέω τι έγινε, τι ντουσμπαγ ήμουν. Τι ντουσμπαγ. Δεν ξέρω, και εγώ το έχω παρατηρήσει ότι είμαι λίγο πιο, να μην πω αυστηρός, αλλά τέλος πάντων είμαι λίγο πιο ευθύς από ό,τι θα έπρεπε στο γραπτό. Και δεν έχω... Στο μυαλό μου λες και έχω κάνει disassociation, δεν έχω άλλο. Ότι αυτό το μήνυμα δεν το λάβει άλλος άνθρωπος. Είναι εύκολο αυτό να γίνει. Μα δεν φταίς εσύ, είναι έτσι. Ακόμα και σε κορίτσια, ας πούμε, μπορεί να νιώθω. Δεν λέω τώρα, αλλά παλιότερα μπορεί να είναι πιο εύκολο. Μαρία, μην άγχωνε. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί πολύ πιο εύκολα να γράψεις κάτι, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή. Που πολύ δύσκολα θα τα πει να το πει. Μα γιατί πάει ο κόσμος και στέλνει dick pics και τέτοιες μαλακίες. Αλλά αυτό δεν το έχω καταλάβει ούτε εγώ. Ναι, ούτε εγώ. Εγώ δεν θέλω, δεν ξέρω, δεν έχω κάνει αυτό το επίπεδο του dating, επειδή μου ποτέ δεν έχει χρειαστεί, αλλά... Πολλοί κόσμος το κάνει. Εγώ δεν έχω πει, αλλά τέλος πάντων όλες αυτά τα dating sites... Εγώ να φτάσω από εκεί, έχω μπροστά μου τύπος, είμαστε σε παραλία, έχει βάλει το κινητό μέσα στο μαγιό του για να στείλει εκείνη τη στιγμή και λέω τι, πού το είδες αυτό, σε παραλία. Όχι, σε ποια παραλία να μην πάμε. Δεν μπορώ τώρα να το αναλύσω παραπάνω, αλλά... Αυτό. Ναι. Δεν θεωρώ πάντως, δηλαδή, δεν θέλω να είμαι επικριτικός. Τι θα περνάμε σήμερα. Αλλά μάλλον θα γίνω. Κάτι δεν βλέπω καλό σε όλα αυτά. Δηλαδή, θεωρώ. Αν δηλαδή μπορείς και επικοινωνείς πλήρως κανονικά, δηλαδή, και τι θα πω κανονικά, δηλαδή, όπως κάναμε προ-ίντερνετ. Όχι γιατί έχω πρόβλημα με το ίντερνετ, δεν το χρησιμοποιούμε social media τα πάντα, αλλά όταν αυτό έρχεται να αντικαταστήσει κάτι άλλο που έχει γραφτεί στο DNA σου επί χρόνια. Μιλάω, κάνω χειραψία, θα φλερτάρω σαν άνθρωπο με διάλογο. Εγώ δεν το είχα βασπούν ποτέ να φλερτάρω σαν άνθρωπο. Σαν άνθρωπο. Το πιστεύω με άνθρωπο. Αλήθεια, κολούσα πάρα πολύ να πάω να μιλήσω μια φορά, λέει η οποία μου. Μπορεί να την κοίταγα σαν χαζό, σαν στόκερ, σαν οτιδήποτε window, αλλά
Μπορεί, θα τις έγραφα πολύ πιο εύκολα κάτι αυτή τη στιγμή, το οποίο αν το έλεγα μπορεί να ακούγονταν εντελώς ηλίθιο. Okay. Έχω ακούσει γνωστό ο οποίος φλερτάρει, το λέει στην πραγματικότητα, δηλαδή ότι είναι ζαχαροπλάστης, είναι ο πατέρας σου και εγώ να το σκεφτώ, κοκκινίζω μόνο, έτσι, όχι άμα το πω. Είναι μερικά άτομα τα οποία είναι γεννημένα για να το κάνουν αυτό. Εγώ το λέω πιο πολύ με την έννοια της επικοινωνίας σου, παιδί μου, είσαι με έναν άνθρωπο και μιλάς. Ναι, κατάλαβα. Και ανταλλάσσεις κουβέντες. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, ναι, σε αυτή τη στιγμή. Άσε το φλερτ. Βγαίνεις με παρέες έξω και μιλάς. Είσαι στο τηλέφωνο, αυτά. Πόσο πολύ θα σου βγει μετά να πηγαίνεις στο Twitter και να κράζεις. Να το πάω σε ένα άλλο επίπεδο. Εκεί όμως γίνεται. Εκεί όμως είναι άτομα τα οποία έχουν άλλη περσόνα online, άλλη περσόνα στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω πώς το κάνουν, αλλά το κάνουν. Πολύ, πολύ στόχο. Έχω δηλώσει ότι στο επεισόδιο που ήταν ο Mark Zuckerberg στον Lex Friedman, είπε ότι για να νιώσεις, λέει, πολύ κοντά στην πραγματικότητα στο VR, θα φαίνονται τα χέρια σου. Αυτό είναι το κομμάτι που θέλει. Αφαίρετε τα κύρια μου. Εντάξει, το ισοπαίδωσα λίγο, αλλά αυτό που έλεγε είναι ότι ίσως είναι από τα πράγματα του εαυτού σου που βλέπεις περισσότερο. Οπότε βλέποντας... Τώρα μπορώ να σου πω κάτι, θα το πούμε μετά, το έχω και κάτι μεταφυσικό θα με τα χέρια. Είχα διαβάσει Καστανέντα κάποια στιγμή κάτι αντίστοιχο με τα χέρια. Τι είχες διαβάσει? Καστανέντα. Κάτι αντίστοιχο με τα χέρια. Οκ. Θα σας το πω μετά όμως. Ανυπομονώ. Σε βέβαιη λίγο η συζήτηση. Ανυπομονώ. Εντάξει, μέχρι να γίνουμε Τζο Ρόγκαν και να κάνουμε μανιτάρια εδώ πάνω και GMT και να λέμε τέτοια, ναι. Εντάξει. Όπου επειδή έλεγε για τον Elon Musk, πώς θα τη φωτογραφία σήμερα μου έδειχνε. Ναι, έβαλε ο Elon Musk. Αυτό που με τρελαίνει με αυτόν τον άνθρωπο είναι το ότι έχει αγκαλιάσει εντελώς ότι είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Δεν ξέρω να και κάνει ό,τι γουστάρει, δηλαδή δεν υπάρχει στο και φρένο. Είναι λίγο σάικο. Πολύ. Εγώ το, να σου πω κάτι, δεν προφανώς δεν συμφωνώ με αυτή την κατάσταση, αλλά είναι καλό να μπορείς να εκφράζεις με κάποιον, όχι ελεύθερα τα πάντα, ρε παιδί μου. Αλλά νιώθω ότι έχουμε καταπιεστεί πολύ σαν ανθρωπότητα να εκφράσουμε κάποια πράγματα. Και δεν μιλάω για βίαια πράγματα κτλ. Θεωρώ ότι είναι καλό. Βασικά θεωρώ ότι το σωστό είναι να αγκαλιάζεις αυτό το οποίο είσαι και να είσαι ειλικρινός σε αυτό το πράγμα. Το να είσαι ο Elon Musk και να το παίζεις ότι είσαι ένας από εμάς, ναι, είναι υποκριτικό. Ναι, εντάξει. Αυτό δεν είσαι ένας από εμάς και καλά κάνει. Δηλαδή και το παίζεις γιατί βλέπεις τι είναι αυτό το οποίο είσαι απέναντί σου. Και έκανε δύο πράγματα με τα οποία απογέλασα. Το ένα ήταν ότι με το που βγήκε η βρώμα ότι είχε πάρει τα Twitter shares, έκανα tweet και λέει ποιος θέλει edit button. Και την επόμενη μέρα να ανακοινώσω ένα edit button. Φαντάζομαι. Το βλέπανε όντως καιρό, ρε παιδί. Έτσι ήταν αυτό, διάβασα και εγώ και δεν έκανα. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί ο άλλος να πάει να πάρει εποχές και να αποφασίσει να αλλάξει το Twitter. Αλλά έχει πλάκα. Και το άλλο ήταν που λέει στο επόμενο Twitter board meeting και έχει τον εαυτό του Elon Musk με τον Τζο Ρόγκαν με τον χόρτο. Δηλαδή, προφανώς και αν είσαι ο Elon Musk, να κάνει χόρτο live στον Τζο Ρόγκαν. Ποιο είναι το νόημα να είσαι ο Elon Musk? Είναι τρόπο. Αγκαλιάζεις όμως ότι είσαι billionaire και ότι δεν σε ακουμπάει τίποτα. Δηλαδή ότι αυτό πρέπει να γίνεται. Καλύτερα όχι. Όχι, εντάξει, απλά είναι... Αλλά δεν είναι υποκρισία αυτό. Σωστά. Αυτό λέω. Σωστά. Ενώ θεωρώ ότι κάποιοι άλλοι έτσι, billionaires που το παίζουν καλοθελητές, θεωρώ ότι είναι υποκριτικό. Ναι, οι υπόλοιποι έχουν ένα καθώς πρέπει να αν θέλει. Ξέρεις τι έχεις απέναντί σου εκεί. Εντάξει, εξαρτάται. Αυτό το πουλάει αυτή την περσόνα. Νομίζω αυτή η περσόνα το έχει κάνει και να μπορεί να μπαίνει όλα αυτά τα χρήματα. Είναι λίγο νάσης. Παρόλο που δεν είναι κερδοφόρα, πολλά από τα ventures που έχει κάνει, ότι του δίνει αυτή τη δυνατότητα. Έχει ένα SpaceX, είναι και η Tesla, νομίζω, φέτος ή πέρυσι κάπως πήγε προς τον break. Έχει και το loop, πώς το λένε αυτό με το... Αυτό δεν βγάζει λεφτά, το Boring Company δεν βγάζει λεφτά. Μα και η Tesla νομίζω και η λεφτά ακόμα. Πλέον νομίζω... Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι και είναι πάντως γενικά, δηλαδή είναι αρνητική ακόμα. Οκ. Αλλά ας πούμε δεν είσαι, δηλαδή ο Μπέζος που το παίζει χαλαρός, ρε παιδί μου, και πήγανε και τα τέτοια, ας πούμε, θα μετατοπίσουν μια γέφυρα στην Ολλανδία, ρε παιδί μου, γιατί χωρίς το τεράστιο πράγμα που έχεις για σκάφος να περάσει. Και θα βρω το άνθρωπο να στο δείξω, ρε παιδί μου. Όντως. Και είπε η εταιρεία, εντάξει, λέει, θα αναλάβουμε λέει, το κόστος και της μετακίνησης και της επανατοποθέτησης γέφυρας. Και μετά το παίζεις φιλάνθρωποι. Αλλά παιδιά, επειδή έχω ράγει το κόντρο από τη γέφυρα, να με ρίξει. Επειδή θα μετακομίσω τη Μητρόπολη στο κέντρο της Αθήνας για να περάσω κάτι και θα την ξαναβάλω αυτή τη. Ναι. Είναι ρε παιδί μου, λίγο εντάξει. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι, εντάξει. Αφού έχουν τα λεφτά που και μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα, εγώ είναι ενδιαφέρον πιστεύω ότι είναι το κομμάτι του space.
Το Space Hulk. Δεν ξέρω λεφτά αυτή τη στιγμή. Τώρα το πώς θα εξελιχθεί δεν ξέρω. Ωραίο είναι ο Άρης, δεν ξέρω. Έχεις αποφασίσει αν θα πήγαινες. Στον Άρη δεν ξέρω. Σκληρή ερώτηση. Εγώ θα ήθελα πάντως, δηλαδή μέχρι στη γενιά μου, ας πούμε, δηλαδή στο χρόνο ζωής που έχω τέλος πάντων, θα ήθελα να δω σίγουρα εξωγήινους ή κάποιο διαστημόπλαιο να φύγουμε να κάνουμε ταξίδια, ας πούμε. Αυτό θα το ήθελα. Σαν είδος να συμμετέχεις σε αυτό. Τύπου Star Trek, ας πούμε, ρε παιδί μου. Όχι άλλο, θα θέλεις να συμμετέχεις σε ταξίδι ή σε αρχίδι. Δεν με νοιάζει με ποιο τρόπο. Απλά να το προλάβεις να το ζήσεις. Ότι ναι, άνθρωποι κάνουν ένα ταξίδι στον Άρη και κάποιοι μείναν εκεί, ξέρω. Ναι. Χτίζουν οικογένειες στον Άρη. Αυτό, ναι. Ότι μπορείς να κάνεις ένα ταξίδι, να πας ένα τριήμερο, ρε παιδί μου, της πρωτοχρονιάς, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω οτιδήποτε, να πας στον Άρη και να γυρίσεις. Θα ήθελα αυτό να το προλάβω. Αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Δεν το βλέπω. Γιατί είμαστε πολύ πίσω. Στο να πάμε, λέει ότι στη δεκαετία την επόμενη είναι πολύ πιθανό. Ναι, το να γίνει commercial όμως, γιατί όχι, πρέπει να έχω τα λεφτά για να πάω έτσι. Το να γίνει commercial αυτό το πράγμα είναι, έχει πολύ τρόμα ακόμα. Κοίτα, λένε ότι θα πάνε μία-δύο αποστολές στο επόμενο, γιατί πώς είναι, δύο χρόνια είναι. Νομίζω που είσαι σε κοντινό. Ναι. Κάπως, η γη με τον Άρη. Νομίζω στο επόμενο πέρασμα σκέφτονται να στείλουν τα πρώτα εξοπλισμό, ώστε σε δύο περάσματα, δηλαδή σε 4 και σε 6 χρόνια από τώρα ή σε 6 με 8 χρόνια από τώρα, ας πούμε, να πάρει οι πρώτοι άνθρωποι. Για να γίνει commercial, νομίζω πρέπει να καλυφθεί καλύτερος τρόπος propulsion, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν υπάρχει. Είναι πολλά πολύ... Έχουν προχωρήσει, αλλά είναι συμβατικά. Πάντως, εμένα με αγχώνει το Interstellar Travel, θέλω δηλαδή να το πω αυτό. Ότι όσο από τη μία, όσο γουστάρω, γιατί γουστάρω πάρα πολύ με διάστημα, άλλο τόσο να μου πεις μπες στην κάψουλα και πήγαινε έτσι, μου δημιουργεί ένα άγχος. Δηλαδή, με εξητάρει. Ισχύει, αλλά δεν θα θέλεις να πατήσεις σε έναν άλλον πλανήτη. Απλά να πατήσεις έτσι και να πεις ότι θα βγω. Μπορεί να είναι η Σελήνη, μπορεί να είναι ο Άρης, μπορεί να είναι κάποιο άλλο. Αυτό είναι το πιο αγκάθο. Δεν μπορώ να το κάνω το μπιχτή στο μυαλό μου αυτό ακόμα. Είμαι σε τέτοια φάση. Το να είσαι μέσα σε κάψουλα, το καταλαβαίνω σαν να είσαι ένα box και να είσαι μέσα πουθενά. Θα σου πω εμένα, πιο πολύ με εξητάρει η διαδικασία το ότι έκανα ταξίδι Interstellar παρά το να πω ότι πάτησα στον Άρη τώρα. Ναι. Ο Άρης, εντάξει, τον θεωρώ και βαρετό πλανήτη. Αν πεις να σκάσω σε ένα πλανήτη όπως ήταν στην ταινία το Interstellar, δηλαδή αυτό που έχει τα σύννεφα που. Κάποιο περίεργο αέριο, βαρύ. Ναι, αλλά δεν είναι στέρεα. Αυτό ήταν καλό. Ο Άρης μάλλον θέλει terraforming για να πει ότι θα έχει χάρη. Αλλά αν μου πει, κάνει ταξίδι και σκάσει ένα πλανήτη τύπου Avatar. Ναι, ρε φίλε. Ναι, αυτό σου λέει. Τρελαίνει, τρελά. Εντάξει τώρα, εσύ. Με αγχώνει λίγο η διαδικασία, αλλά ναι, ρε φίλε. Πάμε εκεί τώρα. Εκτό και εσύ στον πλανήτη σαν το Alien, α πούμε. Ναι, ταινιάρο. Ταινιάρο, ταινιάρο. Ωραία πραγματάκια γενικά. Νομίζω ότι η συζήτηση πέρασε από 100 subjects. Έτσι πρέπει όμως. Εκεί την άλλη φορά μας είχαν κράξει ότι μιλούσαμε για project manager, τι θα μιλήσει. Και όλοι οι φίλοι μας που είναι project managers μας κάνουν παράπονο. Γιατί είχα κράξει εγώ, μάλλον. Και εμείς δεν είχαμε κράξει. Δεν θυμάμαι. Κοίταξε, έχω αλλάξει. Έχω γνωρίσει κάποια ένα-δυο άτομα σαν PM σαν τη στιγμή. Σίγουρα υπάρχουν καλοί project managers, γιατί διαφορετικά δεν θα υπήρχε αυτή η θέση γενικά. Ναι. Αλλά είναι δύσκολο και αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μια χώρα που δεν υπάρχει education για αυτό, εκπαίδευση. Ναι, το συζητούσα. Είναι DIY όλο το product management στην Ελλάδα. Ναι. Συζητούσα χθες αυτό, ναι, έχεις δίκιο. Και όταν λέω σχολείο, δεν το λέω με την έννοια του πανεπιστημίου, το λέω και με την έννοια των εταιριών. Είναι λίγα τα test beds για product management στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, μην το πιάσουμε, θα. Επόμενο. Στην σεζόν νούμερο 5, ποια είναι. Στην τέταρτη. Εγώ μάλλον εμφανίζομαι στις μονές σεζόν, βασικά. 1, 3, 5, 7. Μετά τη Φιμπονάτσι, ρε παιδί μου. Και στην παράλληλη σειρά. Ναι, που δεν θα πούμε εδώ παραπάνω πράγματα. Όχι, δεν θα πούμε παραπάνω πράγματα. Απλά το λέω συνέχεια για να ντρεπόμαστε να μην το κάνουμε. Όχι, μα είπαμε, θα το κάνουμε. Έχει κλείσει αυτό. Λοιπόν, οπότε πηγαίνοντας στο τέλος, πέρα από μικρή αγγελία για μας, για τη logic που έχουμε για τον web developer, mm-hmm. που είναι πάρει, πού θα βγει το βίντεο. Το βίντεο θα βγει εδώ. Εδώ, εκεί. Που τα έχουμε κάτω, μας μιλήσει τον για Instacart, mm-hmm. οπότε πάμε να κάνουμε wrap-up. Ναι. Ναι. Οπότε, εκτός από τη logic, προσλαμβάνει. Θα κάνουμε και εμείς στην Instagram. Θα έχουμε και κάτω λινκάκι άμα χρειαστεί. Ναι. Backend και front. Stack είναι PHP Go και Vue.js. Ωραία, εντάξει. Δεν ξέρω, ναι. Με Nuxt ή με Nuxt. Με Nuxt. Με Nuxt.
Μάλιστα. Αν και θα προτιμούσα React μάλλον αυτή τη στιγμή. Γιατί έλα, καλύτερο χάρη. Δεν είσαι hipster μου, τώρα σταμάτα. Γιατί γίνει μεγαλύτερο και κάθε φορά το αλλάζει framework, κάνα με το χάρη. Όχι, κοίταξε, φαίνεται ότι έχει ένα progression αυτό το πούμε τεχνολογικά αυτή τη στιγμή. Δεν είναι αυτό. Έχουμε συνδέσμους για τις θέσεις εργασία στην InfoCard. Έχουμε στο, ένα link στο LinkedIn, θα το θα σας στείλω να το βάλω. Ωραία, αλλά το λέω το κάνω στο description. Μάλιστα. Προτάσεις έχουμε. Θες να προτείνεις κάτι. Στην πρώτη σεζόν δεν προτείναμε, τώρα πλέον προτείνουμε. Να προτείνω τι, τι. Blog post, προϊόν, podcast, βιβλίο. Δραστηριότητα, οτιδήποτε. Όχι, δεν έχω τίποτα. Νομίζω ότι είναι εφαρμογή που είπα πριν για το macOS. Α, ωραία. Το Meet. Θα το βρούμε, τέλος πάντων να το βάλουμε κάτω. Okay. Βιβλία δεν έχω διαβάσει τώρα. Τίποτε. Τώρα τελευταία διαβάζω λίγο για το Bitcoin. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ τεχνικό. Και ταινία όχι, ναι. Δεν έχω δει κάτι αξιόλογο. Δεν ξέρω, ίσως έχει πιάσει λίγο κορονοϊό. Λίγο παρεμάρα του. Λίγο κομπή το φάση. Ναι, ναι, ναι. Όχι, εγώ έπαιξα την πονάκι τώρα και εγώ όντω είναι σε φοβερά καλό τέτοιο. Λόγω κορονοϊού. Ναι. Πάρει. Okay. Λοιπόν, εγώ μια και το είπαμε, θα πρότεινα σε όποιον αρέσει το θρίλερ να δει το Alien. Είναι ταινιάρα. Το έχει δει εσύ ή το είπε. Είναι ταινιάρα. Είναι θρίλεράκι διαστημικό. Η αισθητική είναι φανταστική. Είναι. Και θα πω και ένα spoil. Spoil, δεν είναι ακριβώς spoil, αλλά για όσοι το ξέρουν, είναι στο ίδιο σύμπαν με τον Blade Runner. Το Alien. Α, αυτό δεν το ήξερα. Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι και τα δύο του. Ridley Scott. Του Ridley Scott, μπράβο, σωστά. Και υπάρχουν τα hints τα οποία δείχνουν ότι το Blade Runner και είναι το ίδιο σύμπαν. Βρίσκονται στο ίδιο σύμπαν. Το Blade Runner θα το συνιστούσα πάντα, γενικά. Ορίστε, η πρόταση Δημήτρη. Το είχα δει στην εμάς, ο director κάτι ήταν πολύ... Ποιο λες, το 2049 ή το... Το πρώτο, το πρώτο. Το 1977, νομίζω το πήρα σε remaster Blu-ray και να αφήσα εδώ στο μάτι μου. Ναι, είναι πολύ... πολύ ωραίο. Το 2049 δεν το έχω δει, που είναι ο πάλι ο Χάρισον Φορντ. Εγώ, ωραία. Θα προτείνω λοιπόν εταιρεία που μου αρέσει πάρα πολύ και την αναφέραμε αρκετά, θα πω SpaceX. Δεν ξέρω, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουν, οπότε δεν έχω κάτι που μπορείς να πας να αγοράσεις. Starlink. Δεν μπορώ να το προτείνω, δεν το ξέρω ακόμα, αν και θα πάρω Starlink μόλις έρθει στην Ελλάδα, αλλά προς τώρα το SpaceX θεωρώ κάνει πολύ δουλειά. Άμα είσαι Αμερικανός πολίτης, ίσως είναι μια καλή ιδέα να κοιτάξεις αυτό, ρε παιδί μου, σαν τέτοιο, το θεωρώ... Cool. Αλλά επειδή είναι, νομίζω, defense θεωρείται το διάστημα, πρέπει να είσαι Αμερικανός πολίτης για να πάρεις. Ναι, μπορεί. Αυτά. Οκ. Μα βρίσκουν. μικρικουβέντα.fm, έχουμε και website Δημήτρη. Καλή φάση. Ναι, ναι. Τότε έχει εξελιχθεί από την πρώτη φορά. Είμαστε οργανωμένοι πλέον. Τέλειο. Αυτά και μέχρι την άλλη εβδομάδα. Καλά. Bye.